Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φυσικό πυπνό καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια! Αθλητήρι και αθλητήρες καμπ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιο ψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τύπλα στεναχώρια! Να περάσουμε την μπάλα κάτω από για τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα! Κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε μου που κοβλάστερα! Ελάτε στην παρέα μας! Ελάτε και σήμερα να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραμπιβερίμ! Ελάτε γιατί έχω σήμερα στην κονσόλα Σωτήρη Δασκαλάτση! Γεια σου εκλεκτέ φίλε! Πω πω να μια ωραία λέξη που έχει πεθάνει επίσης! Τι είναι εκλεκτός λέει! Δηλαδή τον έχω εκλέξει! Τον έχω βγάλει, είναι... δεν είναι από το σωρό! Είναι εκλεκτός κυρίες και κύριοι! Είναι ο ηχολήπτης μου, είναι ο άνθρωπός μου! Κάθε πρωί 2 ώρες! Αυτός είναι η πρώτη καλημέρα! Αυτός, αγόρι μου, ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, γιατί έχουμε και σήμερα ετοιμάσει ωραία πράγματα, άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε, έχουμε και σήμερα υπέροχο δώρο, ένα υπέροχο τριήμερο, 2 διανυκτερεύσεις στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέα, στο Πόζαρ, σε ένα καταπληκτικό πετρόκτο ξενοδοχείο με τζακούζι, με τζάκια, με, για να πάτε, για να μπείτε στην υγρασία και να κάνετε ό,τι εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε με το έτερό σας, ήμιση, ό,τι σας έρχεται στο μυαλό, ό,τι κατεβάσει η φαντασία σας, ό,τι θέλετε, να αφήσετε πίσω τα σφιξίματα, το άγχος, την καθημερινότητα, την πίεση, το στρες που λένε. Όλα αυτά. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε προετοιμασία, λέει, τι μου λέει ο Ιάπωνας, κάτσα να δω, ρύθμιση παραμέτρων ενημερώσεων των Windows. Ολοκληρώθηκε τη θιά σου το μπουγαδοκόφινο. Έχω να πω στον υπολογιστή μου. Ο οποίος τώρα 8 και 10 βρήκε να κάνει το αυτορύθμιση, να πούμε και τα λοιπά. Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Έτσι. Πήγαινε στη γωνία να δεις αν έρχομαι. Τεχνολογία μου μέσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχω να πω ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι φυσικά ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Εκπληκτικές κουζίνες. Εκπληκτικές κουζίνες Bosch και Siemens σε αυτό το διάστημα. Καταπληκτικές. Χθες δώσαμε επίσης μια υπερατού δωράκλα επιπλέον. Άλλη μία σκούπα, καταπληκτική σκούπα Bosch και μία τυχερή στάθηκε και βγήκε χαρούμενη, πασιχαρής, η Ειρήνη Νικολαίδου. Νικολαίδου, αμάν, Ειρήνη Νικολάου έστειλα φίλε. Νικολαίδου, αμάν, αμάν, κάτσε να το διορθώσω μετά. Εδώ είμαστε που λέτε. Πηγαίνετε στην ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης και θα δείτε. Μπαίνετε μέσα και λέτε γεια σας, τσατσαρός. Γεια σας, ζουμουσού λέμε. Σας αναλαμβάνει μετά ο Παμπουκίδης και ο Νικολαίδης, βέβαια δεν έχω κανένα παράπονο, από το δίδυμο και θα δείτε εκεί, θα βρείτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, από κινητό, από τάμπλετ, από κουζίνες, από τηλεοράσεις, από ψυγεία, από πλυντήρια, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει άλλος προορισμός. Ανδρέα Παπαδρόμου, 10 στο Κορδελιό. Φυσικά για ψαρούκλα, για ψάρι κορυφαίο, για ψάρι φρεσκότατο, δεν υπάρχει πιο φρέσκο. Δεν υπάρχει καλύτερη ψαραγορά Αιγαίων και στο διοικητήριο, απέναντι το διοικητήριο του Αγίου Δημητρίου και ανεβαίνοντας στον δρόμο για το Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 40, εκεί θα βρείτε φρεσκότατα ψάρια και τώρα με τις νηστείες εννοείται νηστίσιμα, εννοείται. Αυτός ξέρει, η οικογένεια Ιωνίδη έχει κάνει ένα στολίδι, δύο στολίδια. Δύο στολίδια. Και αμαλάχοι σας τα καθαρίζουν και σας τα φέρνουν και έτοιμα στο σπίτι, 214.000 το ένα, 69.56 το άλλο. Και φυσικά χορηγός πρώτης ώρας Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία. Εκεί θα βρείτε το πρωί το καφεδάκι σας, τα σφολιατοειδή, το μεσημέρι ψωμάρες και βέβαια οι κορυφαίες τούρτες στην πόλη και τσουρέκι παραδοσιακό και παγωτά και κεράσματα και σκολατόπιτες και προφιτερόλ και. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπαίνετε και στα δύο καταστήματα, Καρόλη και Δημητρίου 237-163. Χαμός χθες το βράδυ στο Τσουλού. Είναι το πιο όμορφο άθλημα του κόσμου. Θα πούμε γι' αυτό δύο κουβέντες. Πρώτα όμως πρέπει να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά του μπάσκετ που το πάλεψαν και έπεσαν, έφυγαν με το κεφάλι ψηλά. Θεωρώ ότι στο πρώτο μάτς χάθηκε η πρόκριση. Χθες κάποια στιγμή άνοιξε τη διαφορά, αλλά οι άλλοι απέναντι είναι πολυεκατομμυριούχοι. Περίμενα να είναι αλήθεια περισσότερη βοήθεια από τα ατούμα, από τους παίχτες που σε αυτά τα μάτς πρέπει να βγάλουν προσωπικότητα, δεν ήρθε. Ένα κλικ θέλει αυτή η ομάδα, ένα κλικ, μία-δύο κινήσεις για να μπορεί να χτυπήσει εννοείται την ΑΕΚ και να μπει σφήνα ανάμεσα στους δύο άλλους που διαφεντεύουν το ελληνικό μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια με αλλαξοποπιές,
Με τη διαιτησία μαζί τους, με τα συστήματα μαζί τους, με τις ευρωλίγκες μαζί τους, με όλα αυτά. Με όλα αυτά. Ένα μπράβο έχουμε να πούμε στα παιδιά που το πάλεψαν. Νίκη είναι κι αυτή, έστω και με έναν πόντο. Αλλά όπως είπαμε, απέναντι οι άλλοι είναι πολυεκατομμυριούχοι οι Αγγελόπουλοι. Δεν είναι ο ίδιος Αγγελόπουλος με αυτούς που έχουν τον Γαύρο, είναι άλλοι αυτοί στη Χάρτινη, αλλά και αυτοί πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ. Και οφείλουμε ένα ευχαριστώ στο παιδιά που το πάλεψαν. Ξαναλέω, η πρόκριση κατ' εμέ, για να πω έναν Γάλλο παίχτη που έχει πέσει στη Σεντετιέν, στην Λίλ και στην Σοσό, η οποία για μένα δεν είναι ομάδα, είναι κομμότρια στη γειτονιά μου την παλιά. Ξεκάθαρο είμαι σε αυτό. Η Σοσό, τι κάνεις, τι, έχεις εγκλήματα έπαιζε. Σοσό, βεβαίως. Σοσό, ομάδα, φίλε. Είσαι ένας παλίκαρος, δύο μέτρα, τα βλέπω με βαριά φωνή, με βλέμμα, ας πούμε, πετάει φλόγγες, έτσι. Και έρχεσαι, πάσε μια παρέα. Έλα ρε μεγάλη, τι ομάδα είσαι, πάω, κλαίει ο άλλος. Εσύ, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, Παρτιζάν. Εσύ, εγώ είμαι Νάπολη. Εσύ, Σοσό. Σε παρακαλώ, πέρασε έξω. What? Γιατί έβει. Σε παρακαλώ, πέρασε έξω. Η ντροπή των ομάδων, Σοσό, κομμότρια. Ακού, Σοσό. Εν τω μεταξύ, άμα καθείς να το γράψεις, αποκλείεται το κάνεις. Κάτι στο Σεάουξ, κάτι τέτοια εκεί. Ξέρεις, δηλαδή άλλο ακούς, άλλο γράφεις. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί κουράζετε τα παιδιά που πάνε να μάθουν γαλλικά. Στο Σεάουξ. Κάπως έτσι. Ή η Λίλ που την ακούς τόσο απλή. Έχει και αυτή κάτι, νομίζω έχει έψινο στο τέλος. Είναι Λίλες, κάτι τέτοιο. Μας δουλεύετε ρε Ρεμπεσκέδες. Ο Ρεμπεσκέ είναι γαλλική λέξη. Ρεμπεσκέ. Ε. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Χαμός θες στο Champions League. Δυο-τρεις κουβέντες να πω κι εγώ, δεν το παίζω δίμονας, αλλά ποδόσφαιρο, ειδικά ξένο, βλέπουμε από τότε που ακόμα η μάνα μας μας φορούσε, δεν είχε πάνες τότε, το 1972-73, μας φορούσε πανιά με παραμάνες. Έτσι. Ωρακιά! Τι είχε τραβήξει και οι μάνες τότε. Τώρα χαπ, πιάζει το μικρός, χαπ, κατελείω. Τότε φίλε, πολύ φασίνα, πολύ λούκι, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό στις παλιές μανάδες που το πέρασαν αυτό. Τώρα πάνε, κράκ, τη βγάζεις, τέλος, την πετάς, γεια σας. Γίνεσαι και άσου στο μπάσκετ, αν είναι το καλάθι ανοιχτό από πάνω. Με τρίποντο, με καρπό. Ή και με το ένα χέρι όπως ο Τζον Κόρφας, αμαλάχη. Ή και με κάρφωμα. Με κάρφωμα από μακριά θέλω κλιφ όμως, αλτικότητα. Κλιφ, που στην αρχή τον είπαμε Livingston, γιατί έτσι μας έκανε, αλλά τελικά ήταν Livingston. Λέω λοιπόν ότι χθες χαμός το τσουλού, η Λίβερπουλ ανήκει δικαιωματικά πλέον στην ελίτ, ο τεράστιος για μένα μέσα στους τρεις κορυφαίους προπονητές του κόσμου, Jürgen Klopp, παρακολουθώντας τον από τη Mainz κιόλας, γιατί τους ανθρώπους που έχουν μια τρέλα, τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από το σωρό, αμέσως τους εκτιμώ, τους γουστάρω, τους παρακολουθώ, ενημερώνομαι να δω τι κάνει, τις δηλώσεις του. Και ένα λόγο παραπάνω, πολλό μάλλον δε όταν μιλάς τη μητρική τους γλώσσα και δεν ακούς τη μετάφραση, γιατί στη μετάφραση πάντα κάτι χαλάει, πάντα κάτι χάνεται. Όταν λοιπόν καταλαβαίνεις αυτά που λέει, βλέπεις ότι πρόκειται για έναν επαναστάτη προπονητή, για έναν άνθρωπο ο οποίος βέβαια τα μίντια τα παίζει στα δάχτυλα γιατί είναι ευφιέστατος, αλλά έχει και πολλά να δώσει στο ποδόσφαιρο. Τώρα να την πω εγώ την αμαρτία μου ότι εκεί που φεύγω στην αντεπίθεση 6 παίκτες Λίβερπουλ μου θύμισε τη δική μας φάση με το Βάζελο στο ΆΚΑ εκεί στο 90. Θα την πω, γιατί να μην την πω, αφού το σκέφτηκα. Ντροπή είναι, καθόλου. Καθόλου! Όλοι μαζί, τσουνάμι! Για να μην πω τσουνάμι! Φεύγουν όλοι μαζί στην αντεπίθα! Τι είδαμε χθες? Είδαμε καταρχήν σε αυτό το match ότι επέστρεψε η Λίβερπουλ στην ελίτ. Πρώτον. Δεύτερον, από χθες το βράδυ δεν υπάρχουν μετά από 13-14 χρόνια, δεν έχω στατιστικό ακριβώς, αλλά νομίζω εκεί περίπου, γερμανικές ομάδες στην οκτάδα. Άρα η Bundesliga φθήνει. Και φθήνει γιατί η αρχιέρεια, ας το πούμε έτσι, της Bundesliga, η Bayern Μονάχου, πήρε έναν προπονητή φερέλπιδα που έχει 0 πείρα από Champions League, τον Νίκο Κόβατς, και τον έβαλε στο τιμόνι. Άλλο όταν έχει τον Guardiola εκεί, ή τον άλλο τον Γερμαναρά που έκανε, να πούμε, το 3-peat, που έκανε το τα μπάνζεψε όλα τη μια χρονιά. Άλλο να είναι στην πρώτη του νιώτη ο Ριμπερί και ο Ρόμπεν, και άλλο να πρέπει να πας με αυτούς που έχεις τώρα.
κύριε Ριμπερί, το να ξερίζει το κεφάλι σου στα 35 και να κάνει το νούμερο 7 κτλ. Αυτά τα κάνει ένα πιτυρίκο. Πρέπει επίσης να σέβεσαι τα χρόνια που περνάνε από πάνω σου και να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Αυτό το χούι έχουν οι μεγάλοι παίκτες. Αρνούνται ότι νικήθηκαν από το χρόνο. Είναι αδυσόπιτος. Δεν κάνεις κόντο σε κανέναν. Ακόμα και οι μοντέλες που πάνε και κάνουν μπότοξ και τσιτώνουν το πρόσωπό τους δεν μπορούν να ξεγελάσουν τον χρόνο. Μόνο μία κατάφερε να τον ξεγελάσει. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Λέω τώρα. Επειδή έχει δύο φορές το όνομα Ζω στο. Ζωζό. Δύο φορές. Δεν λέγεται πέθανα, πέθανα. Ούτε γέρασα, γέρασα. Λέει Ζωζό. Τέλος πάντων, ξαναγυρίζω τα δικά μας. Γιατί βγαίνω στο χωματόδρομο και λασπώνω τα λαστιχά μου. Δεν γίνεται λοιπόν όταν έχεις αυτούς γερασμένους, όταν έχεις τον Νόερ αγνώριστο μετά από τον δραματισμό του. Είναι πρώην κορυφαίος τερματοφύλακας του κόσμου. Δεν είναι ο νυν. Δεν είναι ο νυν. Ποιος είναι ο νυν? Αυτός! 1-0! Θα πω δίνοντας μια πάσα στον εαυτό μου, παίζοντας το 1-2 αριστερό δεξιπόδι. Ποιος είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο? Να πούμε ο Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Να πούμε ο Βραζιλιάνος της Λίβερπουλ. Να πούμε ο Ντεχέα, να πούμε ο Πασχαλάκης. Για μένα είναι ρε, ο Πασχαλάκης ρε. Άντε ρε, τι θέλετε, ε? Τι θέλετε, να ρωτήσω τον αρχισυντάκτη, τι θα πω, εγώ είμαι ο αρχισυντάκτης. Πασχαλάκης για μένα ρε, Πασχαλάκης και Χριστουγεννάκης. Αυτός που έχω. Με ρωτούσε παλιά ο ανιψιός μου, α μα θείο λέει δες λίγο μια Πόρσε. Α μα θείε δες λίγο μια BMW. Λέει θείο. Ποιο είναι το πιο καλό αυτοκίνητο του κόσμου? Το πιο καλό αυτοκίνητο είναι το δικό μας το αστράκι, φίλε, που θα μας πάει στη θάλασσα. Όλη την οικογένεια. Έχεις δίκιο, θείο. Έχεις δίκιο. Αυτός λέω μπορεί να μην έχει, λέω, οικογένεια να πάει στη θάλασσα. Και να είναι μόνος του. Και να είναι δυστυχισμένος. Με την BMW, να πούμε με την Porsche. Άρα εκτιμάσαι αυτό που έχεις. Το εκτιμάσαι αυτό που έχεις. Για τερματοφύλακες που λέμε. Ο Νόιερ μετά τον τραυματισμό του δεν γύρισε αυτός που ήταν πριν. Του σπάει τα άλατα. Αυτός ο δαιμόνιος, ο πως τον λένε, Ξανέ, του σπάει τα άλατα. Γεια σου. Αυτός στα Μάλγαρα, ο άλλος στη Βουρβουρού. Γεια σας, ψάξε βρέστον. Ο το μπακ έχει πάει για βρούβες, σακουλίτσα, χόρτα, να μαζέψουμε να φάμε, να κάνουμε μια καταπληκτική, μια καταπληκτική σαλάτα το μεσημέρι. Και αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου στο ρόλο του μικρού λούστρου ο Βασιλάκης Καΐλας. Και μετά ο κορυφαίος αμυντικός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτός, αυτό το θηρίο με το κοτσιδάκι που πέρσι δώσανε 65 χαρτούρες. Μπραφ! Ντούκου! Πήγε και έφτιαξε. Ελά, δώστε 65 για τον μήνα για αυτόν! Λέγαν οι υπόλοιποι. Γελούσε ο Κλοπ γιατί ήξερε ότι παίρνει τον κορυφαίο αμυντικό στον κόσμο. Ένα χρόνο μόνο στη Λίβερπουλ και έδινε οδηγίες χθες στο κόρνερ. Έλα εσύ, πήγαινε εσύ, έλα. Άμα είσαι ηγέτης, είσαι ηγέτης. Δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Τον είδατε, σηκώθηκε 7 μέτρα. Βγήκε το κεφάλι του πάνω από την εστία. Πηδήξαν και άλλοι κάτι Χούμελς, κάτι αυτά, κάτι. Πού να. Σβάρνα. Και εκεί, γεια σας. Τελειώνει η ιστορία. Μέσα σ' όλα, ένας καταπληκτικός, ένας ασταμάτητος Σαλάχ, ο οποίος στο τρίτο γκολ με ένα εξωτερικό φαλτσάκι τη χαϊδεύει, τη σαγηνεύει και της λέει, άντε αγόρι μου, κορίτσι μου δηλαδή, άντε πήγαινε, πήγαινε. Και τη στέλνει κεφαλιά ο άλλος, γεια σας, τελειώνει το έργο. Και έτσι οι Άγγλοι με Μάντσεστερ, με Μάντσεστερ Σίτι, με Λίβερπουλ, με Τότεναμ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν υπάρχει τέτοια άνθηση, εκεί είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Εκεί είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Στο άλλο μάτς, ο τύπος από την Αργεντινή σου λέει, κάτσε, εσύ χθες γλεντοκόπησες την κοινωνία, έβαλες 3 γκολ,
όλα τα φώτα επάνω σου, ρε Κριστιάνο! Γιατί είναι παιχνίδι χαρακτήρων. Αυτή είναι χορτασμένη. Από εκατομμύρια, από γυναίκες, από γιότ, από εξοχικά, από βίλες, από πάρτι, από ρούχα, από ακριβά αυτοκίνητα. Έχουν τα πάντα, τα έχουν συγχαθεί, τα έχουν μπουχτίσει. Ξέρετε τι δεσβήνει, τι είναι άσβεστο. Ο ποδοσφαιρικός εγωισμός τους. Η φλόγα που καίει στον καθένα μέσα. Σου λέει ρε Καριόλη, χθες έκανες όλη την κοινωνία να ασχολείται μαζί σου. Έκλεψες εσύ την παράσταση. Τα φώτα όλοι λένε ότι εσύ είσαι ο κορυφαίος. Τι θα κάνω? Πάρε ένα πέναλτι Πανένκα τώρα που με βλέπει όλη η κοινωνία. Με ένα σκαυτό σουτάκι αλητία. Δεν το φοβάμαι, γιατί άμα το χάσω θα πέσουν όλοι πάνω μου. Η σύγκριση είναι λίγες ώρες μετά, καταλαβαίνετε. Πόσο ένας τραβάει τον άλλον στον ανταγωνισμό. Και στο δεύτερο που βάζει ο Μέση, του στέλνει επίσης εκδρομή στα γαυγάμιλα τους αμυντικούς και αυτός με ένα άδειασμα, τσακ, τη στέλνει να αναπαυτεί εκεί που πρέπει. Εκπεφρασμένη είναι η γνώμη για το ποιος είναι κορυφαίος από τους δύο και το δικαιολόγησα, γιατί ο Κριστιάνο δεν έμεινε σε μία ομάδα, μεγαλούργησε σε τρεις, ακόμα και τώρα που οδεύει στα 34, εκεί που άλλοι φοράνε το κιμονό και πίνουν τίλιο το βραδάκι βλέποντας δελτίο ειδήσεων στο κρατικό κανάλι και γυρίζοντας καμιά, να δουν καμιά συζήτηση στη Βουλή, αυτός κρατάει το κορμί του σε μια τέτοια εγρήγορση και εκτοξεύει τα πάντα. Εμείς βέβαια, σε όλα αυτά, τι έχουμε να πούμε? Νίκη στο Αγρίνιο! Το Σάββατο, γιατί! Ρε μάλα. Το νου σας, ρε μάλα. Έτσι. Το νου σας καλά, ρε μάλα. Μην ξεχνιόμαστε. Τώρα, επειδή μου ήρθαν ήδη μηνύματα, δεν τρώω κανένα πραγματικά. Έχω σακωστείς, ρε παιδί μου. Για μένα μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος κανενός. Δεν θεωρώ κανέναν λιγότερο έξυπνο από μένα για να του πουλήσω τη δική μου άποψη και να πω πάρτι, τσιρότο, εμβόλιο, πρέπει αυτό που λέω εγώ να το πιστεύεις κι εσύ. Είναι γελίο. Είναι πολύ αστείο. Και δεν γουστάρω να συμπεριφέρομαι έτσι στους ακροατές μου. Τους θεωρώ ισότιμους και σε πολλά πράγματα πολύ πιο έμπειρους ή πιο έξυπνους ή πιο πολύ ενημερωμένους από μένα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Να του πω λοιπόν εγώ τι. Εγώ θα πω τη δική μου άποψη. Δεν τρώω κανέναν εφησυχασμό, κανένα παραμύθι για δήθεν συνειδητοποίηση από την πλευρά του γάβρου ότι ναι, εντάξει, το πήρατε. Όπου και να μιλήσει, ό,τι και να πει, ο γραφικός παπούλης, δεν τρώω κανέναν εφησυχασμό. Κανένα παραμύθι. Εγώ προσωπικά. Ίσα ίσα, όταν τον ακούω να προσπαθεί ανάμεσα στα άλλα να πει και καλά πραγματάκια για τον ΠΑΟΚ, περισσότερο βρίσκομαι εν εγρηγόρση, περισσότερο έχω όλες μου τις αισθήσεις στην τσίτα, περισσότερο θέλω να είμαι 100.000% προσεκτικός. Ειδικά όταν μου στέλνουν τον Τζαμούρι, που όλοι στάθηκαν ναι, μεν στο χέρι του Βιερίνια, κανένας δεν είπε για την εύκολη αποβολή του Κάνιας, κανένας δεν είπε ότι έχει γίνει χέρι από την πλευρά παίκτη της Λαμίας, κανένας δεν είπε ότι προσπάθησε να του σπάσει τα πλευρά ο Μπαράλες του Πασχαλάκη και δεν πήρε ούτε κίτρινη κάρτα. 3-1 οι αποφάσεις. Σταθήκαν όλοι εκεί που τους βόλευε, στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνιακής λέλαπας με την οποία έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια να σερβίρουν το ψέμα και το σανό στον κόσμο τους. Δεν τρώω κανένα παραμύθι. Περισσότερο ανήσυχος είμαι από χτες. Και μετά τη δήλωση του Ποντέτσε, να εντάξει, εμείς του χρόνου τώρα. Σοβαρά μιλάτε. Και γιατί μου βάζεις το Τζαμούρι στο Αγρίνιο? Άρα 1000% συγκεντρωμένοι. Και είμαι βέβαιος ότι τόσο ο Ρασβάν όσο και οι παίχτες δεν θα φάνε κανένα πρόλογο. Τα παραμύθια αλλού, η κοκκινοσκουφίτσα, ο κακός λύκος στα τρία γουρουνάκια. Εμείς το παραμύθι το πήρατε ήδη και εντάξει, το πήρατε. Καλά, το σας το δώσανε, γελάω πραγματικά περισσότερο από ότι με το χοντρό λιγνό. Το Λούι Ντε Φινές, σαν να στη φύλακα στο Σάντροπε. Περισσότερο από Χατζηχρήστο, Κωνσταντάρα, Γιονάκη, Σταυρίδη, Βέγκο. Έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε καθόλου. Τώρα, όποιος από εσάς πέφτει στην παγίδα του εφησυχασμού, κάνει λάθος, λέει ο 8-10 ο τρελός. Κάνει λάθος, ακούστε με. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Μια χαλάρωση, γιατί έχει ακόμα 6 μάτς.
Μια χαλάρωση είναι το τελευταίο χαρτί. Να μας σπάσουν εμάς την τρέλα που υπάρχει, να μας μειώσουν αυτό τον ενθουσιασμό, να μετριάσουν το πάθος και το μαχαίρι στα δόντια να φύγει από εκεί που είναι. 4-1 είναι η αποφάση, Κωστή. Ο Τσαμούρης ήταν και στον πρώτο γύρο με τον Πανετολικό που ακύρωσε το πεντακάθαρο γκολ του Άκμου. Α, βέβαια! Σωστά! Το ξέχασα αυτό! Σωστά! Στο πρώτο γύρο εδώ μα αυτό ήταν! Το ξέχασα, Χρήστο! Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις. Αυτός είναι που ακύρωσε ένα από τα πεντακάθαρα γκολ του μια σειρά, γιατί είναι κασετίνα χρυσή για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. The Akpom Collection. Από τα καθαρά γκολ που το ακύρωσαν του παιδιού. Θεωρώ ότι και αυτό έχει παίξει ρόλο, το ότι είναι νευρικός παραπάνω. Αλλιώς θα ήταν αν είχε 7-8 γκολ τώρα, αλλιώς είναι με 3-4 κυρωμένα γκολ. Αδίκως. Δεν λέμε όλα, κάποια ναι, οκ. Okay. Άρα, ας λέει ό,τι θέλει ο Μπαρμπασάβας, δεν με απασχολεί καθόλου. Μόνο όσον αφορά στο ότι πρέπει ο βαθμός εγρήγορσης να παραμείνει στο πικ του. Δεν μειώνουμε καθόλου την προσοχή μας, τη συγκέντρωσή μας, το πάθος μας, την όλοι μας. Και βάζω πρώτο πληθυντικό, γιατί μιλάμε για όλον τον οργανισμό, όλη την οικογένεια. Εμείς πίσω από τα μικρόφωνα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ομάδα μέσα, ο μασέρ, ο γιατρός, ο φροντιστής, αυτός που κόβει το χόρτο, ο προπονητής, οι παίκτες, η διοίκηση, όλοι, κανένας, κανένας. Μην φάτε το παραμύθι. Θερμή παράκληση. Αυτοί πάνε να κάνουν το δικό, αυτοί παίζουν το δικό τους παιχνίδι, εννοείται. Εννοείται. Αυτά. Επειδή μου ήρθαν μηνύματα. Άκουσε, λέει, τι είπε ο Μπαρμπασά, βεβαίως, άκουσε. Τι είπε. Παρακολουθώ. Δεν περίμενα κάτι. Άλλο. Αυτά που λέει. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Ελλάς Auto Service. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Εκεί 40 χρόνια εμπειρίας με τη σφραγίδα και την εγγύηση και τη σιγουριά που προσφέρει η κορυφαία οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, η Ελλάς Service. Εκεί και συνεργείο και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρες και τμήμα ελαστικών και υγραεριοκίνησης. Η Χατζοπουλέη, η οικογένεια, τα αδέρφια μου Βασίλης και Λευτέρης μαζί με την εποπτεία του μπαμπά, του Κυρνίκου, ξέρουν πάρα πολύ καλά, έχουν μαζέψει τους κορυφαίους μαστόρους από κάθε συνεργείο στην πόλη. Τους έχουν εκεί. Αφάνκατε. 47-43-12. Πάρτε και ενημερωθείτε για το σέρβις σας. Έχουν και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Επίσης, άμα χρειαστεί το αυτοκίνητο να μείνει παραπάνω από μία μέρα, σας δίνουν και αυτοκίνητο εναλλακτικό για να κινηθείτε. Υπηρεσίας, πώς το λένε. Αυτά! Επιστρέφουμε! Κι αν θες απόψε να στα αποδείξω, έλα στην Τούμπα για να στο δείξω. Δεν πέφτει με τίποτα. Κρυά, νερά, παγωκολόνες, ό,τι θέλετε. Φέρτε το καταψύκτη. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα, κανένα απολύτως θέμα να πούμε ότι φεύγουν καραβάνια, πηγαίνουν Βόρειο Πόλο, οι καημένοι Εσκιμώοι χάσαν τα τρυπάνια τους. Τακ, πέφτουν τα παοξάκια στον πάγο, παίρνουν κάμψεις. Έτοιμος. Τακ, βάζει το καλάμι το άλλος και πόσο πάγο να έχει. 10 πόντους, 15, 25, δεν υπάρχει. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό τρίμερο στο Φιλοξένια Hotel & Spa. Υπέροχο ξενοδοχείο στο Ρουτράκια Ριδέας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Όπως επίσης μου αφήνετε και τα τρία τελευταία νούμερα ψηφία από το τηλέφωνό σας. Θυμίζουμε, Δημητριάδης Group, Δημητριάδης Construction, 323-003. Έχουμε τον ειδικό, τον ειδήμονα για την ανακαίνιση, για τη δόμηση, για τη διακόσμηση. Έρχομαι το πρωί εδώ και βλέπω ένα ράντζο έξω. Σκεπασμένος ένας με μια κουβέρτα ΠΑΟΚ. Φίλος σηκώνεται και μου λέει τι! Κάρε στα περμητίδο λεβαντάρσκε σοπλικατόριο! Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Και τι λέμε εμείς! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ! Τον Πανετολικό να κερδίσω! Μένιο σε φάγα σε στροφή! Μένιο! Γεια σου Παυλάρα! Γεια σου Παυλάρα! Γεια σου εγώ! Γεια σου τι μανίσαι! Θα τον προλάβω! Γεια σου αδερφέ μου! Γεια! Θα τον προλάβω, λέει, πριν βγάλεις τις γραμμές, δεν θα βγω! Είμαι εδώ ήδη!
το πρωί! Τέτοια σκασιά! Πάμε τώρα στις γραμμές! 2310-287-888! Ναι! Καλημέρα! Γεια σας! Ναι! Σας ακούμε! Καλημέρα Κωστή! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Έλα Στράτο! Εγώ έφαγα άλλον στη στροφή. Εντάξει, λοιπόν... μ' αρέσει αυτό που ταΐζουμε σκόνη ένας τον άλλον. Λοιπόν, πόσο είπες ότι αγόρασε η Liverpool το Van Dijk? 65. Πόσα? 65. Για βάλε 78 800 εκατομμύρια λίρες. Να τα κάνω γιουρό. Πόσο, δεν θυμάμαι. Γύρω στα 80 κάτι εκατομμύρια ευρώ. 86-87 εκατομμύρια ευρώ. Όχι ρε τόσα, όχι τόσα, όχι τόσα. Κωστή, για να σου λέω κάτι ξέρω. 78 εκατομμύρια 800 χιλιάδες λίρες. Εγώ τι είπα? Εσύ είπες 65 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται, εντάξει, τέλος πάντων είναι ρεκόρ ποσά. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αμυντικός στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πω 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 πω. Και επίσης μέχρι να πάει ο Κέπα στη Τζέλσι, η Λίβερπουλ είχε αγοράσει και τον ακριβότερο τερματοφύλακα στην ιστορία. Ναι. Τον Άλισον. Άλλα 71. Από τη Ρώμα. Ναι. Εντάξει, η Ρώμα πήγε και πήρε τον Όλσεν. Και πολύ καλά από τότε που τον πήρε. Ρε παιδιά. Μ' αρέσει που κάποιοι μας κάνανε παρατήρηση. Που λέγαμε ότι το παιδί μπορεί να πιάσει τα πάντα, αλλά μπορεί να φάει τα πάντα και ότι είναι στην κάφα επιρρεπής. Παρεξηγηθήκαν κάποιοι. Λοιπόν, σου δίνω δίκαιο. Η Λίβερπουλ ενέταξε με κάθε επισημότητα στο δυναμικό της Ολλανδών αμυντικών βέβαια, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 85 εκατομμυρίων ευρώ. Κάπου εκεί. 0-1 με κερδίζεις. Πάντα. Έχεις δίκιο. Σε αυτά είμαι. Έχεις δίκιο, τι σου λέω, τώρα κατευθείαν το λέω. Όχι, είχα ένα ποσό στο κεφάλι μου, εγώ τώρα 75. Πήγα να κόψω ένα δεκάρικο. Επειδή τα ψάχνω. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Είμαι τζετ. Λοιπόν. Ένα δεκάρικο. Δεν έβαλα φιπιάδες και τέτοια, φίλε. Πήγα να το κόψω μαύρο. Να πούμε και εμείς τον Ιβάνο μας φέρει και εμάς ένα τέτοιο, ρε φίλε, να έχουμε πίσω στην άμυνα. Ναι. Ας είναι και 2-3 εκατομμύρια φθηνότερο, δεν πειράζει. Τώρα ερώτηση έχω να θέσω. Βλέποντας τα μάτσα αυτά. Ναι. Εγώ δεν τα είδα τα παιχνίδια χθες. Οκ. Okay. Εγώ το ένα είδα. Εντάξει, και τα δύο δύσκολα. Αλλά λέω, δεν πάει το μυαλό σε συνέχεια πώς θα είναι. Εμένα σε άσχετες φάσεις. Για ποιο πράγμα? Ποιο πράγμα, όταν θα είμαστε εκεί του χρόνου. Α, όταν θα πράξουμε. Αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή, λίγο φεύγει το μυαλό μου, πάει μπαμ μπαμ και γυρίζει. Βέβαια, σε τι επίπεδο θα πρέπει να είμαι, έτσι. Με παίκτες τύπου Ολιβέρα και άλλους. Δύο-τρεις τέτοιους. Δεν φτάνουν. Μεταξύ μας τώρα, ακόμα και ο Ολιβέρα σε ΠΑΟΚ Champions League στους 8 θα πρέπει να είναι αλλαγή κόστη. Θέλουμε παίκτες πολύ δυνατούς για εκεί. Θέλουμε πολύ, πολύ πιτσερικαρία, η οποία θα είναι φουρνιά ολκής, σαν αυτή του Άγιαξ, και θα παίρνουμε τηλέφωνο στα γραφεία της Τούμπας και τους λέμε 100 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ένα σεν λιγότερο, και θα τους το κλείνουμε στη Μούρη. Έγινε Στράτε! Καλημέρα. Σε φιλό! Νίκη με τον Πανετολικό. Αυτό, θα το λέμε συνέχεια. Με τον Πανετολικό. Και προσοχή στο διαιτητή, τον περίεργο, δεν θα τον χαρακτηρίσω αλλιώς. Τσαμούρι. Τσαμούρι, σου το λέμε μέσα στη Μούρη. Φιλιά! Γεια σου Άγγελ, γεια σου Στράτε. Καλημέρα σας! Ναι! Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Σταμάτησα από σικές. Good the boy. Καλώς λοιπόν, τις σικές. Όπως σου έχω πει και πιο παλιά που έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, είμαι αρκετά μπασκετικός. Ναι. Και αναπόλο και τις καλές στιγμές του μπάσκετ. Είσαι 40 πόσο. 40 πόσο είσαι. Κοντεύω τα 40. Κοντεύω. Έχει, ωραία. 39. Ωραία. Λοιπόν, συγγνώμη που το ρωτάω αυτό. Ναι. Γιατί πρέπει εκεί κοντά κάποιος για να τα έχει ζήσει αυτά. Εννοείται. Πρέπει να έχει βάλει τεσάρι να το βάζει τώρα. Έτσι. Ο 25χρονος. ΠΑΟΚΤΣΙΣ, ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Ναι. Τα έχει δει σε βιντεάκια, όπως βλέπαμε εμείς τη δεκαετία του 60, ναι. Τα βιντεάκια που βλέπουμε, ας πούμε, ό,τι μπορούμε, ναι. Να δούμε. Έτσι αυτοί ακούνε εμάς να μιλάμε για εκείνη την ομάδα. Ναι. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θα μου επιτρέψεις λίγο να μιλήσω δύο λεπτά. Βεβαίως, σε αφήνω. Που, γιατί έβλεπα τον αγώνα. Εγώ να σου πω Κωστή την αλήθεια, επειδή εντάξει, σίγουρα έχει μεγαλύτερο μπατζετιάκι από τον ΠΑΟΚ, αλλά ακούω χθες που έβλεπα το ματς, δεν είδα τόσο μεγάλη διαφορά στο μπάτζετ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με ένα πόντο διαφορά και αν ο κόσμος με το χάτσερ ήταν λίγο πιο καλή, θα τους κερδίζαμε, πιστεύω και θα... Περίμενα, ναι. Παραπάνω και στα δύο μάτς. Από αυτούς, ναι. Που είναι ηγέτες και στο σκουράρισμα η πιο δυνατή μου άση. Δεν πήρα αυτά τώρα, που ήθελα. Προφανώς και με την άδεια που πήραν και γυρίσαν και με τα οικονομικά προβλήματα γυρίσανε διαφορετικοί. Δεν υπονοώ κάτι, αλλά σίγουρα επηρεάζει. Ένα είναι αυτό που μπορεί να ισχύει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτός ο βασικός λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι όταν έχεις δύο
δυνατά του, εννοείται ότι οι άλλοι προσαρμόζουν όλες τους τις άμυνες επάνω σε αυτούς να μην πάρουν αναπνοή. Να τους εκνευρίσουν, να τους βγάλουν από το ρυθμό, έτσι. Να τους μαρκάρουν στενά. Σίγουρα και ο τραυματισμός του Τζόνς και αυτούς έφτεξε με την αντικαταστάσεις. Ο Τζαμάλ ήταν απώλεια σημαντική. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, επειδή την ώρα που το έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση, έβλεπα και το live streaming στο ίντερνετ εκεί, στις τελευταίες φάσεις, άμα πρόσεξες, γίνανε τρία λάθη συνεχόμενα από τον Βαγγέλη του Μαργαρίτου, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Και εκεί δηλαδή που ήταν στους 5 πόντους η διαφορά, αν δεν γινόταν αυτά τα λάθη, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνονται, αλλά με στεναχώρησε. Μπήκαν και κάτι τρίποτα από αυτούς από το πουθενά, ας πούμε. Με στεναχώρησε γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν ξέρουν μπάσκετ και μπαίνουν μέσα και γράφουν εδώ Μαργαρίτη και μας αυτό και μας καθάρισε. Και, που ο Μαργαρίτης ίσως είναι ένας από τους πιο σπουδαίους που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Φίλε, είναι ηγέτης, είναι ψυχάρα, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Και με στεναχωρεί που διαβάζω πράγματα να γράφονται. Δεν ξέρει ο άλλος να πούμε τώρα μπάσκετ, μπαίνει μέσα και γράφει ο Μαργαρίτης και μας έσφαξε. Δυστυχώς το διαδίκτυο είναι μία δεξαμενή που ο κάθε ένας, φίλε, αυτός που γράφει το μήνυμα, έχει πάει ποτέ στο παλατάκι να δει ένα ματς? Προφανώς. Εγώ σου λέω μπορεί και να μην έχει πάει ποτέ. Κατάλαβες. Άρα να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Πιο προσεκτική, άντε. Να το πω. Είμαι χαρούμενος πάντως. Έστω και έτσι η ομάδα τουλάχιστον προσπαθεί αυτό. Έγινε σικές! Γεια σου στα μάτια! Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Το όνομά σου? Λοιπόν, Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Για πες. Λοιπόν. Πρώτη φορά παίρνω. Και τελευταία. Όχι, έχω ξαναπάρει, βρε. Έχει καιρό να βγει κάποιος να το πει, γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, πρώτη φορά περνώ. Και τελευταία! Τι ωραίος. Τι, πώς με αγαπάνε και μου δίνουν πάσες. Για πες, αδερφέ. Μου άρεσε ο πιο προηγούμενος που είπε για τα λεφτά των 85 εκατομμυρίων τα οποία δόθηκαν για την παιχτούρα αυτή. Για το Φαντάκ. Για μένα ο κορυφαίος αμυντικός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και προσπάθησε να πει, να το φέρει και ο πρόεδρος μας, θα πω μια σοβαρά κάτι, ας πούμε. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ για να μπορείς να μπει σε αυτό το όμορφο τρυπάκι να πω τρέλα, το γκρουπ, την παρέα, το ταξίδι, την παράνοια αυτό, αυτή, την υπέροχη, έμαθε τα τελευταία 5 χρόνια. Εγώ λέω σαν Δημήτρης καλύτερα να μπούμε τώρα στο Champions League, σε αυτό το τεράστιο και ωραίο γκρουπ, 1-2 χρόνια να το δούμε από κοντά καλά, όχι να το μάθουμε ή από έξω. Να το δούμε καλά και σιγά σιγά να χτίσουμε αυτό που θέλουμε. Βεβαίως. Να βλέπουμε το συμφωνώ τέλος. Απόλυτα μαζί σου. Ας πάρουμε τον καλύτερο παίκτη που να κάνει 150 εκατομμύρια. Εάν χρειαστεί, πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα τα δώσει. Αλλά τι να σου κάνει όταν είναι ένας 150 και άλλοι είναι 2. Όχι, όχι. Όπως βλέπεις, υπάρχει πλάνο, υπάρχει πρόγραμμα. Όλα γίνονται έτσι, σταδιακά. Με λάθη, έτσι. Με αστοχίες. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε τα μάτια αλλού. Χατσερίδη σου λέω εγώ. Να, μια αστοχία. 100% έτσι. Αλλά γιατί να σταθώ στο αρνητικό και να μην δω τα σωστά που γίνονται, ότι έχουν μπει βάσεις. Θεωρώ ότι αυτοί που ήρθαν τώρα, και ο Σιφιντέρσκι και ο Ίγκασον και ο Ολιβέρα, είναι παίκτες για του χρόνου κυρίως. Ασχέτως που με βοηθούν τώρα σημαντικά οι δύο από αυτούς. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή είναι προμηνύει τι πρέπει να γίνει μετά. Και αυτό είναι η ουσία. Δηλαδή ας περιμένει ο Παοξής. Να μην ανυπόμονος, βλέπει τώρα ο άλλος που έκανε 60, 50, 30 εκατομμύρια τερματοφύλακα κτλ. Να μην τα βλέπει αυτά τώρα. Εντάξει, είναι άλλα μεγέθη. Να τα έχει στην άκρη του μυαλού του. Εντάξει. Και να ξέρει ότι σε 3 χρόνια, 2, τουλάχιστον θέλουμε 2-3 χρόνια και να είμαστε στο Champions League συνεχόμενα. Ακριβώς. Για να τα δούμε αυτά. Ακριβώς. Όσο και να τα εξηγήσει τον τραγουδιστή στο 2, όσο και να του δείξει την παρτιτούρα, αν δεν ανέβει στην πίστα να τα πει, λαϊκή ώρα. Δεν πάει να έχει γράψει 100 ώρες φιλεκτός στη θεωρία. Η πράξη χιτζάζε. Είναι. Η πράξη. Αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Έτσι, χιτζάζ, αγόρι μου, χιτζάζ. Φιλιά, φιλιά. Με ρωτούν διάφοροι, τι είναι το χιτζάζ. Το χιτζάζ το λέω για αυτούς που δεν έχουν σχέση με τη μουσική ή με τη Βυζαντινή ή με τους δρόμους. Είναι ένας δρόμος πολύ παραπονιάρικος. Είναι ο δρόμος ο... Είναι αυτός ο δρόμος. Είναι ο ράγισσα, στην αγκαλιά σου να βάγισσα. Είναι αυτός ο δρόμος
που έχει μέσα παράπονο, έχει καημό, έχει ντέρτι, έχει καψούρα, έχει κλάμα, έχει πόνο, έχει παράπονο. Δεν είναι όπα, αυτό δεν είναι ένα χαρούμενο κόμμα. Έτσι, έχει μέσα Νταλκά, έχει μέσα, έχει πολύ ΠΑΟΚ μέσα το Κιτζάζ. Έχει μόνο ΠΑΟΚ, γιατί? Γιατί είναι κοινή η καταγωγή, είναι από εκεί ερχόμενο. Και μην ακούσω για... Είναι βυζαντινά μέσα, έχει μέσα δρόμους τέτοιους, με πόνο, με καημό, με παράπονο. Έχει DNA κοινό, γι' αυτό με πάει εκεί ο δρόμος. Σ' αρέσουν λέει αυτά, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν τα τσιγκάνικα, γιατί έχουν μέσα πολύ τέτοιο δρόμο. Έχει μέσα πολύ παράπονο, έχει πολύ Βυζάντιο μέσα. Τι να μου αρέσει τώρα δηλαδή. Α, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Ε, αυτά είναι για αλλού. Εμείς δεν. Παρεμπιπτόντως ο Μουτσινάς χθες του βγήκε τηλεφωνικά. Είναι ατάς από φίλου. Όλα συνωματούρε βίπηδες. Μας κάνετε τρολ. Νάτος. Το καρδάσι μου. Έλα, πάμε, καλημέρα. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνει. Έλα, λοιπόν, αγοράκι μου. Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα ο Ασλαμάς έκανε ένα διαγωνισμό με τον Billy Idol. Ναι. Θα κάνουμε τον Billy Καρά, που είναι μεγάλο idol. Όχι και... όχι με τους... πόσους λένε, Tok Tok, που είχαν έρθει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Το festival, το rock festival το 87, και το θύμισες εσύ. Βέβαια, κανονικά. Ναι. Ναι. Και παίρνω τηλέφωνο στον Ασλαμά και λέω, ρε εσύ, ο αμανετής του σταθμού, θυμάται του Tok Tok. Τι διαγωνισμός λένε αυτός που κάνει. Ένα είναι αυτό και ένα. Ο δικός μας τα ξέρει τα δικά σας. Εσείς τα δικά μας τα ξέρετε. Το πεπόνι παγώνει. Το παγώνι μπορεί να πεπώνει. Είναι ακριβώς το ίδιο, φίλε. Γέλασα, ρε φίλε, λέω, Ρίκης Ραβλαμά να κάνει διαγωνισμό. Τον έχω στείλει γιατί ξέρω πράγματα πριν μπούμε στο μονοπάτι το λαϊκό. Με hard rock, με heavy metal, με αυτά. Και κάθε φορά έξω μου λέει, αποκλεί, φίλε, φίλε, ψυχούλα, αποκλεί, δεν το ξέρεις, αποκλεί, δεν το ξέρεις. Έλα, έλα, πήγαινε, λέω, στη γωνία να δεις αν έρχομαι. Εγώ του δίνω έξτρα πληροφορίες για αυτές τις πληροφορίες που μας δίνει και τρελαίνεται. Λοιπόν, Κωστή, για τους φίλους που λένε για τερματοφύλαξη και λοιπά και λοιπά και επίπεδου Champions League και Europa, να σας θυμίσω τον Γκάριους, έτσι. Αυτό είναι, φίλε, είδες η διαφορά. Θα δώσω εγώ. Το ξηροκάρπι. 40 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, πάρω το ένα τύπου Κάριους, έτσι, και να κλαίω τις επίμαχες. Σοβαρολογή. Ρε Πασχαλάκης, ρε, τι Κάριους, ρε Πασχαλάκης, να δαγκώνει τα λαρίγκια. Αλλά ρε φίλε, έχω ένα παράπονο του Πασχαλάκη. Είναι ο πιο άπαλος της ομάδας. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Είδες. Δεν πρέπει έχει. Πρέπει να σκοράρει, ρε φίλε. Δεν έχει. Χωρίς να υπάρχει σκοράρει. Στοίχημα για Μποφίλιου. Ναι, χωρίς στοίχημα. Δηλαδή, καλά, άσε. Να το παίξω αλλιώς. Πάω στοίχημα ότι θα σκοράρει ο Πασχαλάκης μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Παρά να κάνει τα 9 ο Ακπομ. Έτσι, ε. Εντάξει. Πιο εύκολο. Εντάξει. Φιλιά, πολλά. Αγόρι μου, φιλιά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Προχωράμε. Όλους, προχωράμε. Φιλιά, φιλιά πολλά. Καλημέρα σας. Σήμερα, παρεπιπτόντως, στις 2 η ώρα, στο Αχέπα, Πασχαλάκης, Πέλκας, Λιμνιός. Δεν θυμάμαι ο έτερος. Κάτσε να το δω. Πασχαλάκης, Πέλκας, Λιμιός και Γιαννούλης, δεν θυμόμαι τον τέταρτο, 4 Ελληνόπουλα, έχει σημασία, πάνε να παραδώσουν τα αξίας 250.000 ευρώ, το τέταρτο ενός εκατομμυρίου μηχανήματα. Εκεί που απουσιάζει το κράτος και παίζει το πουλάκι του και πετάει έναν καταπληκτικό χαρταετό το κράτος, η τωρινή, η προηγούμενη, όλοι, και αφήνει εγκαταλελειμμένους τους γιατρούς και τις νοσοκόμες να παλεύουν με τις σάρκες τους, εκεί που το κράτος δίνει 20 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει ο κύριος Μελισανίδης το καινούριο του γήπεδο. Εκεί λοιπόν έρχεται ένας άνθρωπος που τον ξεσκίσανε πέρσι με τον Μπουφάν και το πιστόλι στη ζώνη να αντικαταστήσει την πρόνοια και το κράτος και να πει πάρε εσύ στην κλινική Ορυλά τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν είδα να παίζει στα δελτία τους. Δεν είδα αφιερωματάκια. Εγώ δεν περιμένω μισάωρο όπως τον έκανα πριν ο Κορδέλα. Που τον γδάρανε ζωντανό. Δεν περιμένω την ίδια χρονική διάρκεια στα αφιερώματα. Ένα στιγμιοτυπάκι, ρε. Ένα, ρε, παλιό χαρακτήρες. Δεν έχετε, ρε, λίγο τσίπα, λίγο ντροπή. Που ο άνθρωπος κάνει μια τέτοια ενέργεια. Βάλτε τη, ρε. Ο ίδιος είναι που τον λέτε Ρώσο, ολιγάρχη. Ο ίδιος που τον βγάλετε εγκληματία.
Ο ίδιος είναι που άνοιξε την Παναγία σου μελά, ξεφτυλισμένη. Άντε γιατί μου γυρίζουν τα ματάκια πρωί-πρωί. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε. Πέσαμε. Να πω. Ξανά. Ότι κληρώνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό τρίμερο στο υπέροχο Φιλοξένια, δύο διανυκτερεύσεις, στο Πόζαρ, στο Λουτράκι, Αριδέας. Εκεί θα περάσετε καταπληκτικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ξανασηκώσαμε το κέννητο. Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Αγόρι μου. Στην ΑΕΚ 2014, θα να σταματήσω. Λοιπόν, τώρα που περνάνε οι μέρες, αρχίζω και θυμάμαι σκηνικά. Είμαστε κάτω στην παραλία, εκεί στη Γλυφάδα, και ο μικρός μου τραγουδάει. Έτσι κάνουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί τα ακούνε. Κάνεις, έλα στην Τούμπα να σ' αποδείξω, τραγουδάει. Το λέει ο πεθερός μου, τι λέτε, δεν ακούω, ρε, δεν τα... Έτσι τα κάνουν, ας φωνάζει. Παρεπιπτόντως να πω ότι ο Δημάκης ήταν στο μάτς με τον Ατρόμητο, με σκούφο και γυαλιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι άμα σε πάρουν χαμπάρι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα. Τον πέτυχε η βροχή, φορούσε φανέλα ζουμουσού η βροχή και λέει ο Δημάκης, χθες τη φορούσα αυτή, λέει, του Τσατσαρού, την έχω κι εγώ! Αδερφός και Παοξάκη, άρρωστο! Αλλά μιλάμε για τρελό γέλιο. Πρόσεξε, το οποίο ο Δημάκης ποτέ δεν το πούλησε, φίλε, να πει εγώ πάω καυτά. Τίποτα. Το ξέρουμε εμείς, ξέρω τι αρρώστια τραβάει. Και όταν στο μαγαζί πήγαμε και τον είδαμε και του είπα αυτό, το έγραψες για αυτό, αυτή την εποχή έγραψες αυτό. Τότε δεν το έγραψε αυτός, το λες αυτό το κομμάτι. Μου λέει έτσι είναι ρε φίλε. Έτσι. Για το παιχνίδι. Εντάξει, αυτά γίνονται. Λοιπόν, βρήκα ευκαιρία και πήρα τώρα. Για να πες. Αυτό. Να πες. Αυτό, να. Όλα καλά. Όλα καλά. Ρε δεν πέφτει με τίποτα ρε, το καταλαβαίνετε ρε σκερβελέδες. Παγοθραυστικό είπαμε, τιτανικός. Δε μέρος μπροστά και πάμε και ανοίγουμε δρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το National Geographic και το Animal Planet θα στείλει συνεργεία για το κυματέρ. Να δει ποια είναι αυτά τα πούλμαν που έρχονται στο Βόρειο Πόλο. Με αυτούς με τα ασπρόμαυρα κασκό, με τα βαμμένα πρόσωπα. Αυτούς με το μάτι τρελαμένο να βγάζει φλόγα και ανοίγουν τρύπες στο Βόρειο Πόλο. Τους τσιγκουίνους αυτούς, ναι. Και ο πιγκουίνος ασπρόμαυρος είναι δίπλα που έρχεται. Γιατί δεν έχει άλλο χρώμα, ε? Γιατί είναι παοξάκια, φίλε, και πιγκουίνοι. Όλοι παοκ είμαστε. Λοιπόν, να κερδίσω τον Πανατολικό. Αυτό. Θα λέμε και αύριο. Αυτό. Και αύριο θα και λέμε. Εντάξει, όλα καλά. Πάντως, να μην τρελαινόμαστε. Αυτό που ο φίλος πριν πρέπει να πάμε, αν πάμε με το καλό φυσικά και όλα είναι έτσι, 2-3 χρόνια εκεί να δούμε πώς και τι. Γιατί δεν γίνονται αυτά. Σιγά σιγά, παιδιά, όλα με το χρόνο τους. Φυσικά. Αν έχτισε κανένας κατευθείαν τέταρτο όροφο, χωρίς να βάλει τα θεμέλια, να χτίσει το ισόγειο, να μπουν τα μπετά, αυτό θέλει χρόνο, είναι επίπονο. Δεν το έχουμε περάσει όλο αυτό το καιρό που βλέπαμε τον κάθε τυχάρπαστο να μας κλέβει τη θέση. Που βλέπαμε τον κάθε λαμόγιο να πηγαίνει εκεί και να ξέρεις, Κωστή, όχι ότι άκουσα όλες τις φορές, αλλά δεν με άφησαν να προσπαθήσω όμως. Άσε με να προσπαθήσω. Έτσι. Ο πρόεδρος ασχολούταν με το ποδόσφαιρο εκεί στην ομάδα του Ροστόφ. Σε τι επίπεδο και τα λοιπά δεν έχει καμία σχέση με Champions League. Δεν μιλάω για ελληνικό πρωτάθλημα, για Champions League. Ναι. Ούτε με ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να έχει ιδιαίτερη σχέση, γιατί και άλλη κουλτούρα, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, ήρθε εδώ και βλέπουμε ότι 2-3 χρόνια, 4 προσπαθούσε να φτιάξει το όλο σύστημα, πώς θα δουλεύει κτλ. Μια με δανεικούς παίκτες, μια αγορά στους παίκτες και παίρνει καλό προπονητή, μετά παίρνει καλό τεχνικό διευθυντή, μετά ξέρω εγώ τι. Θέλει χρόνο αυτό για να ταιριάξουν με μα να δει και πώς θα τα φέρει σε μια τέτοια. Τα έφερε. Αυτό που είπε, ότι θέλω να κάνω την ομάδα αυτή για το μέσα στις 20 πρώτες. Ναι. Θα το κάνει. Αυτό δεν γίνεται ούτε μια μέρα στην άλλη. Και θα το κάνει αυτό. Σε κάνα δύο. Δεν είπα ότι θα το κάνω σε 6 μήνες. Ούτε σε ένα ή 2 χρόνια. Δεν γίνεται. Και δεν είπε μέσα στις 3 πρώτες. Είπε μέσα στις 20. Οι Άραβες πήγανε και πήρανε την Παρή, ας πούμε. Και βλέπεις τη σφαλιάρα τρώνε, φίλε. Τι σφαλιάρα τρώνε. 200 εκατομμύρια για να πάρουν ζωή μόνο τον Νεϊμάρ, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για λεφτά, όχι τα λεφτά που δίνουμε. Μας έδωσε 100 εκατομμύρια σε 5 χρόνια, αυτοί δώσαν 200 εκατομμύρια για να παίχτη.
Έτσι και βλέπεις ότι, τι ότι δεν μπορούν να αποτυχάνουν πλήρως. Δεν στήσανε σωστά όλο το σύστημα γι' αυτό. Πήγαν βιαστικά τα λεφτά. Τέλος πάντων, πιστεύω θα το κάνει αυτό ο πρόεδρος. Αλλά θέλει το χρόνο του. Δεν έχω κανένα άγχος, Θουβού. Κανένα άγχος δεν έχω. Χαίρομαι όλο αυτό που γίνεται. Έχεις ένα άγχος. Α, για να κερδίσω το Πανετολικό. Να βάλει, όχι, να βάλει όλο τσούπα. Γεια σου, Θουβού! Γεια! Έχω τη δικλίδα ασφαλείας, ρε! Δεν μασάω, δεν καταλαβαίνω το τύπο. Έχω δικλίδα ασφαλείας που δεν την έχει. Μόνο μία τη σκέφτηκε. Μία κοπέλα, μία ετίνα, φίλε. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Τίποτα, φίλε. Τίποτα. Φιλιά! Μπάλα κρυπτώνει. Ζουμουσού, άντε. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Παρεμπιπτόντως, θέλω μια θερμή παράκληση στους υπόλοιπους παραγωγούς του σταθμού, γραμματείες, μέσα, ξέρω εγώ, τμήματα marketing. Όταν έρχονται ακροάτριες σαν την Αθηνά, δεν χρειάζεται να καρφώνεστε τόσο πολύ. 17 ψύκτες έχει ο Όμιλος, έναν ολόκληρο οροφοδιαμέρισμα έχει ο Λίμπερο, η Άρξ δίπλα αυτά, τα site όλα, τότε διψάσανε όλοι και ήρθαν να πάρουν νερό από το δικό μας το ψύκτη που είναι έξω από το στούντιο. Λέω εγώ, σας φύγαν τα σαγόνια, λίγο προσοχή, εσείς οι από πάνω ή από δίπλα, λέω εγώ τώρα. Αμέσως πώς γίνεται αυτό όταν έχει ωραία γυναίκα, πέφτει ένα σύρμα, σαν να πατάει κάποιος στο ασανσέρ, σαν να έχει κάμερα. Αμέσως! Άλλος ήρθε εδώ να πλύνει τα χέρια. Άλλος κάτι χαρτιά φωτοτυπία στην Παρελής. Άλλος δίπλα, να ξέρεις. Είχα ξεχάσει. Μήπως έχω ένα τηλεφώνημα. Ένα περίεργο πράγμα. Ένα περίεργο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Αγαπώ τις ακροατριές μου. Έτσι και τις προσέχω, το ξέρετε. Και το αγαπώ με τις έννοιες που καταλαβαίνετε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Καλά, ναι, πρώτος ο Σλαμάς, λέει η Χρύσα, ναι, εννοείται, δεν χρειάζεται, πρώτος. Καλά, ο Σλαμάς είναι, θέλει να είναι, άμα δεν έχει πατήσει τα 60 η γυναίκα, δεν πλησιάζει, τη θεωρεί ανήλικη. Έχει ένα τέτοιο κόλλημα. Είπαμε, η αγαπημένη του είναι Καμίλα Πάρκερ Μπόλς. Έτσι, πάσχεις κτηνοβασία όταν γουστάρεις την Καμίλα, έτσι, ξεκάθαρα. Βέβαια, άμα βγεις στην έρημο μαζί της, πολλές μέρες χωρίς νερό. Έχει τα θετικά της. Λοιπόν, θυμίζουμε Αιγαίων, Ψαραγορά, κάντε τη βόλτα σας. Κι αν νηστεύετε πεντανόστιμα πράγματα μέσα από τις ελληνικές θάλασσες, πάρα πολύ εκλεκτά, είναι μυστήρια η οικογένεια Ιωαννίδη, δεν βάζει μπαγιάτικο πράγμα, δεν αφήνει πράγμα να μπαγιατέψει, προτιμά να το πετάξει, αλλά είναι στην κορυφή και στο top. 214.000 για το δικητήριο, 69.56.66 για το Ρεόκαστρο. Φυσικά, νούμερο ένα ζαχροπλαστείο στην πόλη είναι τα δύο του Νικολαίδη, Καραολίου και Δημητρίου, 237 και 163, καταπληκτικά ψωμιά. Πεντανόστιμα, ζυμωτά, ζαπάτα, βυζαντινά, ό,τι θέλετε για διαβητικούς, μαύρο ψωμί, εκλεκτά παγωτά, καταπληκτικές γεύσεις, σοκολατόπιτες, προφιτερόλ, κεράσματα και νούμερο ένα στις τούρτες. Με ό,τι απεικόνις θέλετε για τα παιδάκια σας, για τα γενέθλια, για γαμήλιες, για τον Ατάλο. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε, τριήμερο στο Φιλοξένα, δύο διανυκτερεύσεις κληρώνουμε, επιστρέφουμε! Έχω χαρά και πάω, κλαίει το κομμάτι. Έχω αγάπη τόση με το συμπάθειο. Είναι γραμμένο και αυτό ο Μπατής. Νομίζω εδώ έχει κάνει δουλίτσα. Έχω αγάπη τόση με το συμπάθειο. Έχω αγάπη τόση με το συμπάθειο. Έχει ο ΠΑΟΚ τόση και θα σου σύντομα θα στη δώσει. Το Αγρίνιο, το Πανετολικό, προσοχή, το νου μας, κανένας εφησυχασμός. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Στο τέλος θα αράξω στην παραλία, εκεί που είναι το κύμα και η αμμουδιά, στο μετέχμιο. Θέλω να έρχεται το κύμα, θα είναι μαγιό βερμούδα μεγάλη, χωρίς φόδρα από μέσα, να μας γαργαλάει τα μπουτάκια. Στο τέλος όμως, τώρα κανένας εφησυχασμός. Πάμε στις γραμμές. Θυμίζουμε Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος σε ποιότητα Χαλβάς, με τη συνταγή από την πόλη παραδοσιακά. Την έφεραν οι παππούδες και η οικογένεια το συνεχίζει αυτό. Μπείτε στο lukas.gr. Καμία σχέση με τους άλλους Χαλβάδες. Σας μιλάω εκ πείρας. Δεν έπεσε η ποιότητά του καθόλου, δεν έκανε σκόντο πουθενά. Ο Λουκάς γι' αυτό και έχει τον κορυφαίο Χαλβά εξάγει σε καμιά τριανταριά χώρες στο εξωτερικό. Εννοείται ότι το κορυφαίο sports cafe είναι το Domino Play Cafe Bar στην Μπότσαρη 132.
Εκεί θα δείτε τις ματσάρες σε οθονάρες, με VR προσωμιωτή, με τραπέζια για PlayStation. Πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. 950-950 το τηλέφωνο. Και βέβαια, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, όποιος δεν πήγε, σπάει τον όρκο αιώνιας εποχής από το κρέας, ο θιβετιανός μοναχός που έρχεται με την πορτοκαλί και λεμπία, κάθεται να φάει και κλαίει πάνω από τις παντσέτες και λέει τι έχανα τόσο καιρό. 705-750 τη Λιβεριά, πλήρως ανακυρισμένος ο χώρος. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ναι, γεια σας. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Καταρχήν, συγχαρητήρια στη μεγάλη Λίβερπουλ, φίλε. Συγκίνηση. Δεν υπάρχει, φίλε, άλλη ομάδα να μην αγαπώ. Πάντα και το συζητάμε. Αγαπώ το βαθιά, ναι. Αγαπώ βαθιά. Πολλά χρόνια. Θα δώσω ένα παράδειγμα, μια επιτυχημένη κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ και η Λίβερπουλ. Είδαν ένα προπονητή που τους αλλάζει την ιστορία. Εμείς το Λουτσέσκο από μια πιο μικρή ομάδα, πολύ πιο μικρή ομάδα στην Ελλάδα και η Λίβερπουλ από την Ντόρτμουντ. Η Μπάγκερ έκανε ένα λάθος, ένα έγκλημα που άφησε αυτόν τον προπονητή να φύγει από τη Γερμανία και δεν τον πήρε για να έχει τα επόμενα 20 χρόνια προπονητή. Μόνο η Μπάγκερ. Η Ρεάλ, ναι, δεν κλαίει, φίλε. Ναι. Η Μπαρτσελόνα, ναι, δεν κλαίει. Όποιος η Μίλαν δεν κλαίει. Ναι. Όποιος προλάβει και κάνει μια εύστοχη κίνηση, φίλε, για τα δικά μας τα δεδομένα, πήραμε ένα προπονητή που με τόσες αναποδιές, με τόσους τραυματισμούς στα χαφ, να σε φύγει ο κορυφαίος σκόρερ και η ομάδα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν. Ποτέ. Έτσι. Και άσε να γράφουν τη μία η Μπεσίκτας, αυτή τη βδομάδα γράφουν τα παπαγαλάκια ότι τον θέλει η Μπεσίκτας. Τρεις μέρες πριν από κάθε σοβαρό και κρίσιμο παιχνίδι βγάζουν και ένα δημοσίευμα. Την προηγούμενη ήταν η Γαλατά Σαράι. Τώρα χθες γράψανε ότι η Μπεσίκτας λέει μπαμπά και γιο πακέτο. Γράφουν. Ας τους να γράφουν. Ας τους να τους ρεύουν. Εγώ ξέρω αυτό που βλέπω, ότι έχει μια τέλεια σχέση επαγγελματική και προσωπική με τον Ιβάν Σαββίδη Λουτσέσκο. Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει την ομάδα στους ομίλους, θα κάνει μια σούπερ χρονιά στην Ευρώπη και μετά βλέπουμε, φίλε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Λουτσέσκο δεν θα φύγει από την ομάδα πριν κάνει το όνειρο του ΠΑΟ και το δικό του πραγματικότητα να παίξει μαζί με τον ΠΑΟ στους ομίλους του Champions League. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει μια σημαντική παράμετρο στο Λουτσέσκο. Έχει λυμένο προπολού το οικονομικό του ζήτημα. Εννοείται. Όταν το έχεις λύσει και πρόσεξε, όταν αυτό είναι άλυτο, είναι πολύ ανθρώπινο να σκέφτεσαι διαφορετικά από ότι όταν είσαι τακτοποιημένος, άνετος και ωραίος. Δεν θέλω να πω πού μοιράζει το μισθό του. Δεν θέλω να πω. Γιατί μου είπαν, σε παρακαλώ, μην πεις. Απλά, όταν έρχεται η ώρα, από εδώ, από εκεί, να ξέρεις. Λοιπόν. Και ένα λεπτό πάμε στο ζουμί του Ρακώστα. Δεν γίνεται, χθες βγήκε ο παππούς, όλους τυχαίως και δήθεν, ότι δεν ήταν προγραμματισμένο, ότι βγήκε ξαφνικά και μίλησε στον παλέμαχο που τα ξέρει όλα, ότι δίκαια το παίρνει ο ΠΑΟΚ, αυτά να μας κοιμήσουν. Δεν κοιμόμαστε ούτε τα βράδια. Δεν υπάρχει περίπτωση να εφησυχάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε, να εφησυχάσουμε με τίποτα. Το πού βγήκε, το πώς βγήκε, γιατί βγήκε δεν με απασχολεί. Εγώ κρατάω ότι δεν πρόκειται να φάω τον πρόλογο να αποκοιμηθώ. Δεν πρόκειται. Ο Μπαράλες πήγε να κόψει την μπάλα στον Πασχαλάκη. Στον Πασχαλάκη ακριβώς, και δεν πήρετε κάρτα. Ακριβώς. Και όλοι ασχολούνται με ένα χείρι που δεν όπως μου θύμισε, και να εκθέσει τον ΠΑΟΚ. Και όπως μου θύμισε και ο Φραγκαντώνης, αυτός ήταν στον πρώτο γύρο εντός έδρας που ακυρώνει τον γκολ του Άκου με τον πεντακάθαρο. Ένα από τα ακυρωθέντα, έτσι. Δηλαδή, σε αφήνουν τρώσει το ξύλο τη ζωή σου μέσα στη Λαμία και όλοι μένουν στο χέρι. Ότι πήγαινε στα κάτω. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, ρε! Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, σας γλεντάμε! Το νου σας εκεί στη διοίκηση. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Όλος ο οργανισμός σε εγρήγορση. Η μόνη στιγμή που χαλαρώνουμε είναι 5 Μαΐου το βράδυ. Πετάμε τις μπλούζες από τη μέση και πάνω. 12. Σε πρώτη φάση 5, κάτσε. Σε πρώτη φάση 5, εντάξει, το ξέρω 12. Αλλά σε πρώτη, δηλαδή στις 5 τι θα πούμε. Δεν πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα γιατί κρατάμε δυνάμεις για το κυπέλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Πρόεδρε, πανηγυρίζουμε που ρώτησε ο άλλος ο παίκτης της ΑΕΚ. Πρόεδρε, πανηγυρίζουμε κανονικά. 5, είπα. Θέλω κορδέλες στην παραλία ανάποδα και το λεωφορείο να μπει από το Μέγαρο κόντρα. Πυρσή, αριστερά, δεξιά. Πυραμίδα ο κόσμος. Λαός. Τρελαμένος. Χιλιάδες. Ξεχυμένοι στους δρόμους και να κάνει 7,5 μέρες να φτάσει στο Λευκό Πύργο. Αυτό. Και μετά από εκεί ξανά για το κύπελο. Ναι, πάμε στις γραμμές. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Ευτυχώς καταμπήκε στο σωστό δρόμο. Ήρθε εδώ πρωί-πρωί για να βγει πριν από σένα. Αυτό σου λέω. Ναι. Με το που με είδε λέει ήρθα για να προλάβω τον Μένιο. Ουστάρω. Καμένος πλάτος. Τι ωραία. Πόσο σας αγαπάω.
Πόσο σας αγαπάω για αυτά τα μικρά. Για τις καμένες λιχνίες. Έχω να σε καταγγείλω ότι έχεις σεξιστικά υπονοούμενα. Δεν είναι δυνατόν να έχω αγάπη τόση. Έχω αγάπη και τόση. Και άλλη τόση. Αν τι, θέλεις, γιατί σεξιστικά. Δεν πρέπει το μέγεθο. Ο άλλος έχει αγάπη τόση. Προτιμώ, τι να πει ότι την έχω. Δεν είπε έχω αγάπη τόσο δούλα. Σε παρακαλώ τραγούδισέ μου κάτι. Θέλω να το κατακτήσω. Έλα, μου κάνει την κορώνα. Περίμενε. Αυτό το έχω τρέλα να το κατακτήσω. Το έχω κόψει, φίλε. Και με πιάνει μια τρέλα. Δεν είναι έτσι σκέτο. Δεν είναι σκέτο. Έχω υπόβαθρο. Έλα! Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να συναντήσω. Άμα δεν τη ρίξω τη Ζαμαρία. Εγώ είπα. Προς τους τέσσερις ιδιοκτήτες του σταθμού, 5 Μαΐου, θα καταπιούμε το κλειδί με το δασκαλάκι, θα έρθουμε με μπιτόνια, θα το κάψουμε! Να ξέρετε! Δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση! θα χορεύουμε πάνω στις τάχτες! Θα μας τρελάνεις, είμαστε ασφαλισμένοι από φωτιά. Τι φωτιά όμως, φωτιά τρελών! Πρέπει να δούμε αν είμαστε ασφαλισμένοι, γιατί μην τους βάλουμε μέσα τους ανθρώπους. Έχεις δώσει δείγματα. Ρε με τα μπιτόνια, χροκοκοκοκοκ, αυτά και τα μετά με τις πλόγες θα χορεύω. Έλα. Κωστή μου, είχαμε πέρα από την ομαδάρα μας, είχαμε και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πανδεσία, έτσι. Εκείνο που με ξενίζει λίγο είναι όταν κάνουμε σύγκριση Ρονάλντο και Μέση και προσπαθούμε λίγο να απαξιώσουμε το Μέση και να παρουσιάσουμε τον Ρονάλντο σαν το τέλειο. Όχι εμείς, υπάρχουν κάποιοι όπως... Μένιο, είπα το εξής, ότι ο ένας έφυγε από την ασφάλεια της μία ομάδας μόνο, πρέπει να τον αναγνωρίσουμε. Έχει μαγιά αυτό, θέλει κότσια να πας σε τρεις διαφορετικές χώρες, καταλαβαίνεις. Πρόσεξε με λίγο, έχει δύο ερμηνείες. Ναι. Κάποια στιγμή τον παραγωνίζουν και αισθάνεται την ανάγκη να φύγει. Και γιατί παραγωνίζεται άραγε? Γιατί όλοι πιστεύουν ότι δεν είναι αναντικατάσταση, σίγουρα είναι στους κορυφαίους, τελείωσε. Κλαίνε μετά όταν φεύγει. Είδες τι έπαθε Ρεάλ όμως. Ναι, και η Μάντσεστερ, πόσο καιρό έκανε μετά να ξαναβρει πατήματα. Πάντως είμαστε τυχεροί που απολαμβάνουμε αυτά τα τέρατα τη σημερινή εποχή να παίζουν ποδόσφαιρο. Έτσι. Γεια σου Μένιο, φιλιά! Τα φιλιά μου στους Συντριβανίσιους! Έχουμε το τραγούδι του Συντριβανίσιου, το έγραψε ο Λευτέρης ο Φαρμακοποιός. Υπέροχο ροκ κομμάτι που από χθες το χρωστάμε. Με αυτό θα φύγουμε σήμερα. 10 παρά 5, που έχει πιάσει μία πρόταση την οποία τη λατρεύουμε, που είναι αποτυπωμένη στο στήθος του μεγάλου Πάμπλο Γκαρσία, το KRS τα περμητίδο λεβαντάρσες ομπλιγκατόριο, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς, η ρίση αυτή που την κάνουμε πράξη κάθε μέρα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην εργασία μας, στα θέματα τα ψυχολογικά μας, τα εθνικά μας, τα οικονομικά, τα εργασιακά, παντού, παντού. Πήρε, θα ακούσετε τι έχει φτιάξει ο Λευτέρης, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, ροκ βέβαια, καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Καλημέρα σας, πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Ξέρεις, κάθε φορά σε κάθε παιχνίδι, τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα γίνεται αυτό, υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί υπάρχει μια ελπίδα, λες να χάσει και δυστυχώς δεν χάνουμε για αυτούς. Και όταν δεν χάνουμε υπάρχει απογοήτευση. Ναι. Σε κάθε παιχνίδι να δεις τι απογοήτευση υπάρχει. Και είναι ωραίο γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο μια φορά. Γίνεται κάθε εβδομάδα. Ναι. Κάθε εβδομάδα πονάει. Πονάει πολύ. Πάρα πολύ. Πονάς και φταίει ο Βοράς. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν την έχω ξαναζήσει. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, φιλάρετε, πάβει να είναι σύμπτωση, όπως λες. Είναι κάτι που κυριολεκτικά συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της ομάδας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ όμορφο για μας. Γιατί δεν είναι απλά το αίτητο που πάει εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι το ότι οι άλλοι προσεύχονται, παλεύουν, έχουν πέσει τα γόνατα να μην γίνει. Εκεί είναι η αντίθεση. Εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εκεί είναι. Και όλο αυτό σαν διαδικασία είναι σαν να σηκώνεις όλους τους άλλους στους ώμους σου. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που αν τους ρωτήσεις, δεν θέλω να πω ομάδες, φαντάζεστε, προτιμάτε να κόψετε το μικρό σας δαχτυλάκι
και να έχετε 9 δάχτυλα ή να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ξέρεις τι θα σου πούν? Θέλεις από το αριστερό χέρι ή από το δεξί να κόψω το δάχτυλο? Πρόσεξε. Τώρα αυτό που λέω, το λέω σαν σχήμα λόγου, σαν παρομοίωση, είναι η πραγματικότητα. Θα αρρωστήσει πολλοί κόσμος που ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Αίτητος ή όχι, δεν το γνωρίζω. Που θα πάρει double, που εκτοξεύεται, που έχει το ποτάμι, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Ναι. Προτιμώ να κόψω το δαχτυλάκι, θα σου πει. Α, τι προτιμάς? Θα σου κόψουμε το μικρό δάχτυλο. Χρακ, πώς κάνανε οι σαμουράι, ρε παιδί μου. Έτσι στη μαφία. Θα στο κόψω, το κόβεις το δαχτυλάκι ή θα πάρει πρωτάθλημα. Τι προτιμάς? Να κόψεις το μικρό δάχτυλο ή να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ? Θα σου πούνε από ποια παλάμη θες. Από την αριστερή ή από τη δεξιά? Πάντως, να είσαι βέβαιος για αυτό που σου λέω. Όπως και να έχει, η ομάδα αυτή θα διαμορφωθεί στο μέλλον με τα παιδιά που λείπουν, που είναι και σε άλλες ομάδες. Θα εμπλουτιστεί δηλαδή. Και πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα τι μας λείπει. Σίγουρα η πρώτη χρονιά θα είναι αρκετά συμπληρωματικά, δηλαδή να δεις τι σε πονάει και πώς μπορείς αυτό το πράγμα, αν δεν δοκιμαστούν οι παίκτες σε πραγματικές συνθήκες, σε πραγματικές συνθήκες. Θεωρώ ότι φέτος πήραμε μία γεύση αυτού που θα ζήσουμε στα δύο μάτς με τη Βασιλεία και με τη Σπαρτάκ. Μπορεί να μην ήταν Champions League, αλλά ήταν μέσα εισαγωγικά Champions League αυτό. Η μάχη με την Μπενφίκα, που εκεί φάνηκε ότι θέλουμε σε 3-4 θέσεις ένα κλικ επάνω παίκτες. Κατάλαβες. Λοιπόν, και παίκτες που τώρα τους βλέπεις και λες, α, είναι η αξία, αυτή είναι η αξία που χρειαζόμαστε. Εκεί μπορεί να φανεί έλλειψη. Μα τώρα να σου πω κάτι. Ο Λεβαντόφσκι που παστελώνει 10-10 τα γκολ στη Γερμανία, δες πόσος λίγος φάνηκε χθες για μία ακόμα φορά σε τέτοιο επίπεδο. Νοκάουτ αγώνα Champions League. Ποιος? Ο Λεβαντόφσκι, φίλε. Από τα κορυφαία φόρ στην Ευρώπη. Πώς φαίνεται εκεί ότι δεν αρκεί να σε πάει επίπεδο παραπάνω? Τον είδες ο Σανέ? Φίλε, το Σανέ, πάω να ρωτήσουμε 10 ανθρώπους από ποια χώρα έρχεται αυτός. Οι 9 δεν ξέρουν. Αλλά φίλε, θέλει κότσια σε αυτά τα μάτς. Θέλει να βγάλεις προσωπικότητα. Άλλο η χώρα του. Του καθενός το πρωτάθλημα και άλλο έξω. Έτσι είναι, Κωνσταντίνε. Καλή σήμερα. Έγινε, φιλάρετέ μου. Να είσαι καλά. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές ακόμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και sorry που περίμενες, αδερφέ. Δεν πειράζει, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα δω πολύ καιρό να πάρω. Θα κατάφερα σήμερα. Σταύρος από Λάρισα. Γεια σου, ρε Σταύρακα. Πρώτη φορά παίρνω. Και τελευταία. Αλήθεια είναι, πρώτη φορά. Για πες. Θα ακούω κανένα τριάρι χρόνια τώρα. Κάθε Πέμπτη όμως. Κάθε Πέμπτη που έρχομαι προς τα δω. Χρόνια με την ομάδα, από πιτσιρικάς που το έβλεπα στο Ραγκαζάρ, το φόρανε ο κόσμος όλος και από τότε ο κόσμος με έκανε ΠΑΟΚ. Μπράβο. Το ξέρει αυτό. Μπράβο. Ο κόσμος. Μπράβο. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια, σε ακούω όποτε μπορώ, τις Πέμπτες τουλάχιστον που έρχομαι προς τα δω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Είμαι πολύ συγκινημένος και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μετά από τόσο κόπο, μετά από τόσο ξύλο, μετά από τόσο που έχουμε τραβήξει, σηκώσαμε κεφάλι με τον Τζαμπουκά και δεν μπορεί να μας πει κανένας τίποτα. Τα λες, φίλε, τόσο ωραία που δεν θέλω να σε κόψω καθόλου. Ναι, ειλικρινά. Ειλικρινά. Δηλαδή, έχουμε ακούσει 1000 μέχρι και το Τζίνο τον χτύπησαν άνθρωποι του Σαββίδη για προπαγάνδα. Και καλά, ας πούμε, ακούσαν σε ό,τι θέλεις να ακούσουμε. Απλά πέραν τους συνεργάτες αλλού 75 φορές πριν και μετά. Εντάξει. Okay. Τι να πω. Αυτό, δυνατά, 2-3 ανάσεις ακόμα και να το σηκώσουμε το πιο καθαρό όλων των τελευταίων ετών. Όλων των εποχών. Όλων των εποχών, φίλε μου. Να είμαστε καλά. Να είσαι γερός. Και κουράγιο. Να είσαι γερός. Και τα λέμε, παιδιά. Καλή να είσαι συνέχεια. Καλά, να είσαι καλά. Πολύ. Φιλιά. Ευχαριστώ. Πολλά. Καλημέρα. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Φιλιά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να υπενθυμίσω, Δημητριάδης Construction, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε για δόμηση, για ανακαίνιση, για διακόσμηση στο σπίτι σας. Ειδικός, μεγάλος μάστορας με τα συνεργεία του, επανδρωμένα πλήρως, 323-003 και για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε, καλείτε, δεν μπλέκετε με μαστόρους, περίεργους, αναβολή, να παρακαλέσω, έχει, σε κρεμάω, έτσι αλλιώς. Έρχεται ο απόλυτος γνώστης στο σπίτι σας, στο χώρο εργασίας σας, μετατροπή του χώρου σε Airbnb. Καταπληκτικά πράγματα από το Δημητριάδης, από το Δημητριάδης Construction. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμάω, υπενθυμώ, κληρώνουμε σήμερα τριήμερο στο Φιλοξένια, στο υπέροχο ξενοδοχείο, στο Πόζαρ, στην Αριδαία. Εκπληκτικό
το περιβάλλον, υπέροχο το ξενοδοχείο. Επιστρέφουμε! Μπουκάραμε, μπουκάραμε. Μην ξεχνάτε, ηλιακοί θερμοσύφωνες Alpha Plum, inox απ' έξω, όχι πλαστικούρες, όχι ψευτοπράγματα, inox απ' έξω, το boiler μέσα με γυαλί, χοντρό γυαλί, glass, όχι ψευτοδουλειές, απ' έξω ο ηλιακός συλλέκτης τιτάνιο, άθραυστος, άθραυστος, 65-17-18. Τζάμπα νερό, ούτε ρεύματα, ούτε boiler, ούτε χρεώσεις, τίποτα. Εφόρου ζωής. Πάρτε τον ειδικό, 65-17-18 και 12 άτοκες δόσεις, Alpha Plum. Στην Ηλιούπολη, στην έξοδο από τον περιφερειακό, εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας και σας. Σας. Ευγένη, επιφορτίζεσαι πολύ βάρος τώρα που τραυματίστηκε ο Μαούρη. Έτσι πρέπει. Θέλω να είσαι σε επάρξη. Αφού πάντα είμαι σε επάρξη, το ξέρεις ότι είμαι μπαμ μπαμ. Μπήκα, βάζω γκολ, βγαίνω. Χρυσή εφεδρεία. Έχεις βγάλει κάτι κάθετη τώρα τελευταία, μου κάνει εντύπωση. Θα ξεχάσει εκείνη την κάθετη. Ποτέ. Ποτέ, φίλε, ποτέ. Εκεί ντύθηκες δεκάρι. Λες, όχι, ο Ευγένης. Φίλε, έφερα τα καρναβάλια λίγο νωρίτερα. Δεν ντυθείς, δεκάρι με κάθετες. Μπαλαντέρ. Τεχνίτης. Για πες, αγοράκι μου. Κωστή, πήρα γιατί θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ το σταθμό που βοήθησε όλο αυτό που κάναμε. Αλίμονο. Στέφθηκε με τεράστια επιτυχία όπως είδα. Τεράστια αυτό... επιτυχία. Πρώτη φορά η ελληνική ομάδα βγαίνει, κάνει τρεις νίκες σε όμιλο και χάσαμε, εντάξει, από τους Τούρκους που οι Τούρκοι δεν παίζουν. Οι άλλοι φίλοι είναι... Όχι, οι άλλοι φίλοι είναι από άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη, έτσι. Δηλαδή, εμείς χάσαμε με 45 και ήμασταν ευτυχισμένοι. Ναι. Εντάξει. Σιγά-σιγά. Βήμα-βήμα. Έλα. Έλα. Έπεσες. Ξαναπάρε. Άγγελε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον. Καλώς τον. Γεια σου, Γιώργο Ψάλτη μου. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Πήρα για να στο πρώτο μέρος ακούστηκα γνώμες για την πορεία που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, η καθιέρευση της ομάδας στην Ευρώπη. Σωστά. Το πρώτο βήμα έγινε εδώ, ώστε να αρχίσουμε να παίζουμε στους ομίλους. Το δεύτερο και το κυριότερο, δεν πρέπει κανείς να το ξεχνάει, είναι το θέμα του γηπέδου. Άρρηκτα συνηθισμένο και συνδεδεμένο με την εκτόξευση και την πρόοδο της ομάδας. Το λέω κάθε τόσο. Κάθε τόσο το λέμε, ναι. Λοιπόν, πρώτα θα γίνουν αυτά τα πραγματάκια και σιγά σιγά μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα στελεχωθεί και με αυτό έτσι που πρέπει η ομάδα. Έτσι. Σταδιακά, έτσι, χωρίς εξάρσεις, χωρίς φωτοβολίδες, χωρίς πράγματα που γίνονται επειδή ξαφνικά προέκυψε, χωρίς κλοπές, έντιμα, όμορφα. Όχι μόνο αυτό, νομοτελειακά. Να μην κοιτάμε το ευκολό, την εύκολη την πέψη, το ευκολοχώνευτο να ακολουθήσουμε τα πατήματα των άλλων των ομάδων που σιγά σιγά, οι οποίες κάνουν έναν κύκλο καλό. Φαύλο, φαύλο κάποιες από αυτές κύκλο. Φαύλο λοιπόν, κύκλο. Έκανουν, όλοι το χάνουν τον κύκλο τους, μετά το ξαναβρίσκουν, όπως η Λίβερπουλ, ας πούμε, τώρα τόσα χρόνια δεν έχει τόσο καλή παρουσία. Τώρα αρχίζει να έχει. Το ίδιο έγινε και με την Μπάγερ. Πιο παλιά ήταν με τη Μίλαν. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, είναι αφύσικο κάποιος να είναι 20 χρόνια να παίρνει τα 17 το πρωτάθλημα. Κάτι συμβαίνει εκεί. Κάτι άλλο συμβαίνει, όπως εδώ στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Το πιο δύσκολο θα αρχίσει μετά από εδώ. Γιατί εμείς έχουμε και την αδημονία στο DNA μας, οι παοξίδες. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να αδειμονούμε, μάλλον θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και με την υπομονή όλα θα... Ένα-ένα. Είναι πολύ συσσωρευμένη η πίεση, όπως το είπε σωστά η Ιεροψάλτα μου. Είναι πολύ συσσωρευμένη η λαχτάρα, η τρέλα γι' αυτό. Ένα-ένα τα βήματα. Μου είπε κάποιος, ξέρεις τι φοβάμαι. Όσον αφορά την Ελλάδα. Ναι, μου είπε κάποιος, παλιός παοξής, που το σέβομαι πάρα πολύ, άσπρα τα μαλλιά του, πολλά χρόνια, παλιός. Λοιπόν, μου είπε, μετά λέει πρέπει να διαχειριστούμε τη χαρά
και την επιτυχία. Πολύ σωστή η κουβέντα του. Ένα-ένα. Γι' αυτό λέω όχι αλαζονία. Εννοείται. Γι' αυτό λέω όχι αλαζονία. Όχι έπαρση. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν αυτούς που τόσα χρόνια έχουμε απέναντι. Δεν νομίζω. Όχι αλαζονία και έπαρση. Να μην είμαστε βιαστικοί. Βιαστικοί να μην είμαστε. Έτσι. Φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σου, γεια να είσαι γερός. Καλημέρα Κωστή, προέκυψε ένα θέμα, με πήραν από το ΧΕΠΑ, μας άλλαξαν την ημερομηνία, αντί για 7 Τετάρτου θα γίνει 31 Τρίτου, τέλη του μήνα δηλαδή. Α, μάλιστα, μου γράφει η Τσόφα, Ξάνθη ΠΑΟΚ, 31 του μηνός. Άρα στην Τούμπα δεν μπορούμε, Κυριακή δεν παίζουμε, εκτός παίζουμε, ναι, εκτός παίζουμε, σωστά, μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε, Σοφία. Έχουμε μέρες μπροστά. Έχουμε μέρες. Με τις ημερομηνίες είμαστε εντάξει, δηλαδή έχει συμπληρωθεί το διάστημα που μπορούν να ξαναδώσουν οι αιμοδότες μας. Λογικά, ναι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Παρακαλώ. Πάμε στον μεθ επόμενο. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good morning from London. Εδώ Λονδίνων. Και σε πήγαν, λέει το κομμάτι, και σε πήγαν στο Λονδίνο και έμαθε σωστό μπουζούκι. Λέει. Ή όχι, κάποιο άλλο όργανο. Όμποε, φλογέρα, του πάνα, όχι. Άρπα, μωρέ. Και σε πήγαν στο Λονδίνο και έμαθε σωστή άρπα. Λέει. Το ρεμπέτικο. Είναι τόσο μεγάλη η προσμονή του Παοξή 35 χρόνια. Που αυτά που θα επακολουθήσουν από εδώ και πέρα θέλει πολύ μεγάλη διαχείριση. Όλα. Όσο περνάει και από το δικό μας χέρι, όσο εμείς μπορούμε πίσω από το μικρόφωνο, βλέπετε, προσπαθούμε. Αυτό που εμείς νιώθουμε και για τον εαυτό μου το λέω έτσι. Μην νομίζεις ότι εμείς είμαστε από ατσάλι πίσω ή νιώθουμε κάτι άλλο από εσάς που είστε πίσω από το μικρόφωνο, εμείς που είμαστε μπροστά. Το ίδιο πράγμα είμαστε. Απλά εμείς πρέπει την κουβέντα μας να τη μετράμε γιατί επηρεάζουμε τον κόσμο, να μην τον τρελαίνουμε. Έτσι, αυτό. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Από τώρα ήδη, φαντάζομαι, από τώρα ήδη δεν κοιμόμαστε τα βράδια πλέον. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνομαι στην κούπα τα δικά σου τα σημάδια. Έχω έναν Κολομβιανό εδώ. Ναι. Στη δουλειά. Πρόσεξε. Λουκουμόσχονες και τα. Παίρνω τηλέφωνο μετά στον Ασλαμά, γιατί τώρα δεν είναι εδώ, είναι λίγο πιο αργά αυτός. Είναι δουλεύει μέσα στην αποθήκη στο warehouse. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο στον Ασλαμά και τον βάζω και λέει, δεν τον βάζω, το λέει μόνος του, ξέρει. Ναι. Only Pauk in Greece. Only Pauk. Πες του σήμερα να πει ζουμουσού να τρελαθεί ο Ασλαμάς. Ζουμουσού, αδέρφια. Αυτά. Ζουμουσού, τρέλα. Φιλιά πολλά. Και στον Κολομβιανό. Έτσι. Ένα καλό ρουθούνι, ένα καλό φιλαράκι είναι πολύ χρήσιμο. Είχαμε και τον Κολομπάμπο εδώ και έφυγε που είναι συμπατριώτες. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς στο Λατομείο. Τι βράχος είσαι εσύ, τι κρέσπο έχεις στην άμυνα. Θα τα βάλω όλα φορνέλο Κωστή, περιμένουμε όλα. Πρωτάθλημα και κύπελο. Θέλω αυτό, την παλιά μέθοδο που είναι το φυτίλι, όπως τα western. Θέλω αυτό το τετράγωνο κουτί με το ταφ. Επάνω. Τάφ όμως, όχι γιατί έχει τώρα κάτι κουμπιά, κάτι αυτά, δεν θέλω με κομπιούτερ. Θέλω το παραδοσιακό αυτό με το ταφ. Χρακ! Μπαμ! Όλα! Όχι, έχουμε άλλο τρόπο εμείς εδώ πέρα. Θέλω το. Εσύ τι κάνεις? Πας με το. Βραδίκαυτο. Βραδίκαυτο. Δεν είστε το αγκαρίο στο βραδίκαυτο. Ναι. Και. Έχει κάποιο χρονικό περιθώριο για να σκάσει. Μετράς, ρε παιδί μου, 20 πόντους, το ανάβεις, άντε γεια, το ανάβεις μακριά... Και μετά τι! Μπουρλα! Μπερνάτα! Είναι τόσο απολαυστικό, Κωστή. Έτσι νιώθει, πιστεύω, ένας παοξής μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα κλεμμένα πρωταθλήματα. Έτσι νιώθει ότι έχει γίνει στην πορεία του το παοξή. Αυτή η αντίδραση τελευταία, η φετινή, που δυνάμωσε τόσο πολύ η ομάδα, έτσι ακριβώς είναι, ένα μεγάλο φουρνέλο. Ακριβώς. Όλα έγιναν όπως έπρεπε. Όλα νομοτελειακά. Είχα μια διαφωνία προχθές με φίλο, αδερφό, πολλά χρόνια από το στρατό, που μου λέει, αν είχε μπει τον γκολ του Στοχ, θα είχα περάσει τότε. Δεν ήμουν τότε έτοιμος ακόμα. Σαν οργανισμός, σαν ρόστερ,
σαν οριμότητα, σαν εγκαθίδρυση στην πρώτη θέση στην Ελλάδα, σαν τα πάντα. Δεν ήμουν. Θα ήταν λίγο πρόωρο. Εννοείται θα τρελνόμασταν από τη χαρά μας, έτσι. Αλλά δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι τότε. Προέκυψε επειδή τιμωρήθηκαν άλλες ομάδες, επειδή βρεθήκαμε εκεί. Αν έμπαινε το στόχ, το σουτ, έτσι το θυμάσαι, για λίγα χιλιοστά. Λοιπόν, πιθανό να ήμασταν εκεί τότε. Δεν θα ήμουν τόσο έτοιμος όσο είμαι τώρα γι' αυτό. Όπως... Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Φυσικά. Όπως θα είμαι πολύ πιο έτοιμος σε 2 ή 3 χρόνια αφού θα έχω μπει να κάνω άλλου είδους πορείες μέσα στους ομίλους. Η εμπειρία δεν είναι τσιρότο. Δεν είναι αυτοκόλλητο να μου το κολλήσει στον προφυλακτήρα. Πρέπει να βιώσω πράγματα, να τα ζήσω. Όπως όλα αυτά που ζήσαμε πέρσι με την κλοπή, μας έκαναν ακόμα πιο δυνατούς και πιο ενωμένους. Λατομείο μου, καταλαβαίνεις. Εννοείται, ναι. Έτσι βλέπω τα πράγματα. Έτσι Κωστή, υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση και ταυτόχρονα και μια συγκίνηση. Ενώ ο Παοξής έχει περάσει τόσα πολλά, ακριβώς, πώς να το πω, ήμασταν ομάδα ρε παιδί μου, αλλά οι άλλοι με τις δικές τους λαμογές έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουν καταστρέψει το πρωτάθλημα, το ελληνικό. Και γι' αυτό είμαστε σε τέτοια θέση, σαν ελληνικό πρωτάθλημα. Ακριβώς. Και βλέπεις ότι ακόμα και τώρα, έτσι, ακόμα και τώρα, δεν με αφήνουν να το χαρώ όσο θα ήθελα, γιατί περιμένω μήπως μου στήσουν παγίδες, μήπως κάνουν λαμογιά, πάντα, μήπως πάλι, δηλαδή, σε κάθε, γι' αυτό λέω, ότι είμαστε 100% σε εγρήγορση. Το νου μας που βάζουμε συνέχεια, αυτό εκεί αποσκοπεί. Και στους παίκτες αλλά και σε όλους μας. Ιδιαίτερη προσοχή. Θα τα πούμε και αύριο. Αλλά είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι. Δεν με χαλάει καθόλου αυτό. Το απολαμβάνουμε όλο αυτό που γίνεται, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί προσέχουμε και τη σκιά μας, αδερφέ. Βλέπεις, Κωστή, η Τούμπα είναι εκκλησία. Είναι άστο, εκκλησία φίλε, η Τούμπα. Άστο. Δεν μπορούν να μας πειράξουν εκπαιδά. Τελείωσαν. Τρέλα ο λαός, φίλε, σε 5-6 εβδομάδες και το μεγαλύτερο φουρνέλο και είναι ένα πάρτι ατελείωτο. Δεν θέλει να φύγει ο κόσμος. Βουρκωμένα Κωστή. Μάτια παντού. Ακριβώς. Αυτό ατελείωτο γλέντηκε με θύση. Δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Γεια σου, Λατομείο! Σε φιλώ! Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Με έκανε σε ατρίγια αυτό τώρα. Αγόρι μου. Τι θα έλεγα, ξέρεις ποιον δουλεύω εδώ πέρα, δεν σου έχω πει ποτέ. Για πες. Με το ξάδερφο του Σιδηρόπουλου. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά, δεύτερος ξάδερφος. Μάλιστα. Αλλά το τι ακούει... Του λες γαμπίλιπ το σόι σου. τι σόι συνεργάτης είσαι εσύ ρε πες του, τι σόι συνεργάτη. Του λέω και εκείνο και σένα μαζί. Φιλιά. Ζουμουσού, αδερφέ. Ξαναβάλ το αυτό που έβαλες. Φίλε, ήρθαν αμέσως μηνύματα. Βάλ το. Το πιο αδίκιο, το πιο καθαρό, το πιο κρυστάλλινο, το πιο πεντακάθαρο, το πιο άξιο, το πιο πατελονάτο πρωτάθλημα που θα έχει πάρθει από καταβολής πρωταθλήματος. Από καταβολής ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό θα είναι. Το λέμε, εμείς το νιώθουμε. Εσείς οι αντίπαλοι το καταλαβαίνετε, το συνειδητοποιείτε. Μάλλον ναι, γιατί ο φόβος σας μυρίζει μέχρι εδώ. Και είναι υπέροχο να σας βλέπουμε έτσι. Ακούστε λίγο. Ακούστε το. Δεν περιγράφω άλλο. Τίποτα! Το καταλαβαίνετε! Ρίξτε κουβάδες ρε! Ρίξτε κρύο νερό! Δεν πέφτει με τίποτα! Συνειδητοποιήστε το! Και ξέρετε γιατί! Γιατί είναι τόσο άξιο αυτό! Γιατί το αξίζω! Γιατί έχει πολύ πόνο μέσα! Έχει πολύ προσμονή! Έχει πολύ αδειμονία! Έχει πολύ ταλαιπωρία! Έχει πολύ ξενύχτη! Έχει πολύ κλάμα! Έχει ανθρώπους που έφυγαν και δεν πρόλαβα να το ζήσουν αυτό. Και είναι ψηλά και μας ακούνε και μας βλέπουν. Το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν το χορταίνω. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ξενοφόρο.
ξενοφόντα. Έλα τρελοτίμονο. Έλα αδερφέ μου ξενοφόντα. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σταθμό για το τριήμερο στο Λήθος. Μπράβο. Πήγες ή θα πας? Πήγα. Πήγες έτσι. Περίγραψε πήγα. Κατάσταση. Λέω κάτι ακόμα, υπερβολικό. Ακόμα και πάνω δεν μου έπεφτε με τίποτα. Στα χιόνια. Άρα γι' αυτό σας στέλνουμε. Για να κάνετε test drive. Να δείτε το πουλί. Πέφτει ή δεν πέφτει. Στα δεν χιόνια. Δεν μου πέφτει με τίποτα. Τελεφερίχτο κάνω να ανεβαίνουν οι άλλοι. Αυτά να πάνε. Λοιπόν, Κωστή, έλα, το μου, θέμα είναι ποιο. Ότι 5 του μηνός που θα πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα, θα βαφτίζω και τον εγγονό. Μάλιστα. Κατευθείαν. Όπως είσαι. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού. Πώς θα το ονομάσει το παιδάκι? Παναγιώτης. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Παναγιώτης. Πάτερ, σπεύσε. Ναι, τελειώνω γιατί έχουμε και τη φιέστα. Τι ώρα θα γίνει η βάφτιση? 12? Μία. Έλα ρε φίλε. Κατευθείαν όπως είσαι. Με τις κουστούμιες. Όπως παιδιά θα μας χαιρετήσετε στο Λευκό Πύργο. Αυτό θα πεις. Και τι, είναι αληθεύει αυτό που τα Γιάννενα ζήτησαν ο Καφτατζόγλιο? Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί κάτι τέτοια... Έχει δρόμο αυτό ακόμα. Τα Γιάννενα αν έχουν σωθεί, γιατί να μην κάνουν μια γερή μπάζα, φίλε, οικονομική, να βγάλουν τη χρονιά όλοι, άμα αλλάξει έδρα. Έτσι, αλλά δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Να περιμένουμε λίγο να πάρουμε το μάτς τώρα την Κυριακή και θα έρθει και εκείνη η στιγμή. Εννοείται. Θερμή παράκληση. Δεν το κάνω από γούρι ή από προκατάληψη ή από πρόληψη. Το νου μας την Κυριακή, το Σάββατο, όχι την Κυριακή, το Σάββατο, έτσι. Σάββατο. Το νου μας το Σάββατο το βράδυ. Έγινε Κωστάκη. Φιλιά, φιλιά, γεια σου ξενοφώντα. Γεια σου ξενοφώντα. Κι άλλος ξέρω που είχε βάλει βάφτιση 12 Μαΐου, έτσι του κάνα σκασιά, σου λέει μεταξύ 5 και 18 είμαι λεβέντης, γαμπρός. Κυριούλης, έτσι. Τάκ και του τη φαίνει τη βάφτιση 12. Μου γράφει Τσόφα, έχουμε συζητήσει κομπλέ, είμαστε, μπορούμε να δώσουμε λέει και τα λοιπά κανονικά. 31 Τρίτου, εσύ κανόνισε για το γήπεδο, φιλιά. Έγινε Τσόφα μου. Θα πάρω τους φίλους μας στον ερασιτέχνη, στη μαμά του Λόγου, να πάρουμε την άδεια από τον ΑΣΥΓΜΑ, από την μαμά του Λόχου, να μας επιτρέψει να βάλουμε το κινητό συνεργείο αιμοληψίας την τελευταία μέρα του Μάρτη έξω από τη θύρα. Την συγκεκριμένη, τη θύρα 3 του γηπέδου μας, για να δώσουμε αιματάκι και πάλι. Βεβαίως, σας ενημερώσουμε σχετικώς. Καλημέρα σας! Ναι! Κωστή, καλημέρα! Καλώς το παιδί! Ο Πολύβιος είμαι, τι ξέρεις. Έλα ρε Πολύβιε με την πολλή ζωή! Είσαι πολύ ωραίος φίλε! Ξέρεις, διάβασα τις προάλλες σε ένα site κάτι, ότι ο Κούις δεν θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εγώ ξέρεις, παρακαλώ. Το απευχθέω βέβαια, έτσι, για πρώτη εκδοχή. Ξέρω τι θα πεις. Να μην προκριθεί ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ για να μην πάει ο Άρης στο ΕΦΑ. Και το δεύτερο, να πάει στον τελικό ο ΠΑΟΚ και να βλέπω Αριανό να πανηγυρίζει ότι θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και το άλλο, εγώ θέλω να γίνει το παιχνίδι το τελευταίο στα Γιάννενα, το λεωφορείο να είναι στη Τούμπα και το τελευταίο αυτοκίνητο να είναι ακόμα στα Γιάννενα. Κομβόι, έχετε δει από κομβόι. Ναι, ρε φίλε, από ναι. Κομβόι. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους, όλα πρώτα ο Θεός, όλα θα γίνουν αδερφέ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που ζούμε τώρα, μην το χάνετε αυτό που ζούμε τώρα. Μην βρεθούμε, είναι αυτό που λέμε μεγάλος το παιδί μου ξαφνικά και δεν πήρε χαμπάρι. Ζήστε τη στιγμή την καθημερινή, ακόμα και στενοχώρια των αντιπάλων, ακόμα και το κόμπλεξ των κάτω που ψάχνουν τρόπους. Όλο αυτό είναι μια ωραία μυσταγωγία. Απολαύστε την! Γλεντίστε τους! Αυτό σας λέει ο τρελός. Να τον ακούτε. Και τον Πανετολικό να κερδίσω σίγουρα. Τα μυαλά μας στο κεφάλι μας. Ακριβώς! Ακριβώς! Θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή. Θα τα πούμε και αύριο εκτενώς για το μάτς. Βεβαίως. Βεβαίως. Άντε πάω και καλημέρα. Γεια σου αδερφέ μου! Να είσαι γερός! Να είσαι γερός! Μια γραμμή ακόμα. Σωστά, γιατί πρέπει να κάνουμε και κληρώσεις. Καλημέρα σας και έχουμε να παίξουμε και το τραγουδάκι. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστά. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Μόργανος Μίνχεν. Μόργανος Μίνχεν. Πάει μπάγκερ, φίλε. Τέλος. Κλάμα μεγάλο. Πολύ κλάμα. Φίλε, με αέρια δεν βάφεις αυγά. Για να μην πω τη λέξη πουρδές. Είμαι 23 χρόνια. Είμαι 23 χρόνια. Άχτεγούντα δέχτης. Ναι. Όσο το γούτσαρα. 1860 Μόναχο. Φίλε, είναι Ολυμπιακός στην Γερμανία. Έτσι. Το γνωρίζω. Η χρονιά
Τα λεφτά του πρόξιμο Ολυμπιακό στη Γερμανία. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήμουν Μπάγερν μικρό λόγω Ρουμενίγκε. Μετά που κατάλαβα τι ρόλο βαράει. Ακριβώ και εγώ τα ίδια. Και εγώ τα ίδια. Έτσι, λόγω Ρουμενίγκε. Δεν ήξερα τότε ούτε κατεστημένα ούτε τίποτα. Απλά κάποια στιγμή έβλεπα ότι μόνο αυτοί κερδίζουν με το, έτσι, με το αλλιώ. Έτσι, μιλά και... τότε που είχε. Brightna, με Ρουμενίγκε, Μπράιτνα, Άουγκενταλα, με Ζεπ Μάια, τερματοφύλακα, με Ντούενμπεργκα, με αυτούς. Με αυτούς, έτσι, που ήταν μια ομάδα άλλη, πριν αναλάβει. Μετά έτσι, άλλαξα κι εγώ. Κι εγώ έγινα δέχτηκα μετά. Ναι. Δεν γινόταν. Εντάξει. Ομάδα του λαού. Πάντως, 13 ή 14 χρόνια μετά, δεν υπάρχει γερμανική ομάδα. Τους έκαναν χουνέρι. Έτσι, οι τρεις αγγλικές απέκλεισαν τις τρεις γερμανικές. Σωστά το λέω. Ναι. Και η Dortmund έξω, και η Schalke με Χουνέρι έξω από τη City, και η Bayern χθες. Άρα. Έχουνε Hochnazik, πολύ φίλε. Hochnazik, φάγατε σφαλιάρα στο Μουντιάλ. Δεν μπορεί να είσαι πάντα έτσι ψιλομύτης και αλαζόνας. Νομίζουμε ότι με το όνομα παίρνονται τα παιχνίδια. Δεν γίνεται έτσι. Φάγανε τη σκλαπάτσα τους στο Μουντιάλ με τη Γερμανία, με το Στραπάτσο. Και τώρα με τις ομάδες τους επίσης. Για τον φίλο που έχει τα βαφτίσια. Ναι. Τον παπά. Την Κολυμβήθρα και στην Τούμπα, καρφί, εκείνη την ημέρα. Έτσι να το δείτε παλικά. Γιατί και εμείς ξεκλίνουμε εισιτήρια, προσπαθούμε από εδώ να αλλάξουμε δουλειές, να κάνουμε τα πάντα για να έρθουμε στη Φιέστα, δηλαδή, ειλικρινά σου λέω. Έτσι, έτσι. Όλο, αυτό που, θα ζήσει, αυτό που θα ζήσει η Μακεδονία, η μία και μοναδική Μακεδονία, εκείνες τις μέρες, αυτό που θα ζήσει ο πλανήτης με παοκτσί παντού πάνω στη γη, δεν θα το έχει ξαναζήσει. Έτσι. Είναι μαζεμένα φίλε. Πολλά χρόνια και είναι ένα αυτό που λες. Αυτό που λες. Καθαρό σαν γάργαρο πιστάλινο νεράκι. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό ακριβώς. Ήθελα να σου πω, βάλε ρε φίλε λίγο το τσεκούρα, λίγο το μουρμούρα. Ένα λεπτό ρε φίλε, βάλε το να τα ακούσουμε. Δεν το έχω τώρα έτοιμο. Δεν το έχω. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει αυτό και γιατί δεν το έβαλα. Γιατί. Έχουν πάρει συνθήματα δικά μας και δεν είναι διαβασμένοι. Το έχεις έτοιμο, Σωτήρη. Φαίνεται ότι είναι. Πάνε να πούν το σύνθημα, αλλά δεν τα λένε σωστά. Κύριε Μπάμπη, φεύγω. Κατάλαβα. Στο καλό. Μισοφόλεμο είναι. Μιλάει στο τηλέφωνο με τη Φέδα. Ξέρεις. Τι λέει για το δικέφαλο. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Πρωτάθλημα και κύπελο στο γήπεδο αυτό. Πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το λευκό. Στον πύργο το λευκό, ναι, κατάλαβα. Αλλά και προχωράει παρακάτω. Sorry κύριε Μπάμπη, αλλά όταν βλέπω το δικέφαλο, respect, ξέρεις. Ασπρομαύρος είσαι, ρε. Από γένα. Πλάκα με κάνεις. Δικός μας είσαι. Γιατί δεν το λες ρε τόσο καιρό. Δεν με ρώτησατε ποτέ, κύριε Μπάμπη. Άσε ρε τα κύρια για τους πληθυντικούς και να το γέραξε. Πώς το βλέπεις, θα το πάρουμε το double φέτος, ναι ή όχι. Δεν τα ρωτάνε αυτά στο λαό του ΠΑΟΚ, κύριε Μπάμπη. Στο λαό του ΠΑΟΚ τα θέλουμε όλα. Πρωτάθλημα και κύπελο. Τέλος, ξέρεις. Έλα, μωρή, αρρώστια! Αρρώστια! Έλα εδώ. Ο Γιωργάκης μας είναι ΠΑΟΚτζής. Ο ποιος? Πάω, ξέρω εγώ, εντάξει. Βασικά και δυνατή. Ούτε αυτό υπάρχει. Πάω, με έχεις φτιάξει. Λοιπόν, αλλά είναι ωραίο έτσι κι αλλιώς. Γιωργάκη, δεν έφυγες. Δεν θα πάει πουθενά, πάω καφού. Φιλιά πολλά! Γεια σου, αδερφέ! Γεια σου, αδερφέ! Λοιπόν, κλείνουμε. Δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 59. Να δώσω το τρίμερο. Το 18. Το 18. Λοιπόν, το 18 είναι η Σιάπαντα ή Σιαπαντά Μαρίνα. Σε 382. Σιάπαντα ή Σιαπαντά. Λοιπόν, χρωστάω τραγούδι. Ο φίλος μας ο Λευτέρης, ο φαρμακοποιός, που παίζει και κάνει και πολύ ωραία πράγματα και ροκ μουσικές και αυτά, τι έκανε λοιπόν, πήρε την κουβέντα την οποία την έχει όπως είπαμε αποτυπωμένη στο στήθος του ο μεγάλος Πάμπλο Γκαρσία και την έκανε τραγούδι, ροκ τραγούδι, είναι άλλο από το ρεπερτόριό μας, δεν έχει καμία σημασία όμως, πήρε λοιπόν και την κουβέντα του Παύλου του Συντριβανίσιου που τη λέει στον αέρα και την έκανε ροκ κομμάτι. Σας το αφιερώνουμε με πολύ αγάπη έτσι για την πλάκα του και για το χαβαλέ του, ούτε να το πουλήσει ούτε οτιδήποτε. Έτσι. Έτσι επειδή είναι άρρωστο παοξάκι, άρρωστο παοξάκι, ακούστε λοιπόν τι έκανε. Επιτρέπεται να πέσεις μα
επιπαλεκτενά σήκω φύς λα λα λα. Επιτρέπετε να πέσεις μαμά μαμά. Έτσι, έτσι απλά. Όταν ο Παοκτσής έχει ψυχολογία και τραγούδια γράφει και στιχάκια φτιάχνει και τα πάντα όλα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι Χαλβάς Λουκάς είναι ο κορυφαίος που υπάρχει στην πιάτσα. Με τη συνταγή από την πόλη, από την Γενέτειρα. Εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Κορυφαίο εστιατόριο, 705-750 τη Λιβεριά. Απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Και φυσικά Sports Cafe Domino, Μπότσαρη 132-950-950 τηλέφωνο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα. Φιλιά πολλά. Ζούμου σουλιάμε και κάθε πίκρα και με. Επιτρέπετε να πέσεις μαμά μαμά. Επιβάλλετε να σηκωθείς λα λα λα. Επιτρέπετε να.